Πρωτού πάμε στα θέματα, θέλω να σας πω... Ένα λεπτό, γραμματέα. Θέλω να σας πω ότι ένα μεγάλο συγγνώμη για τη σημερινή ώρα που γίνεται η συνεδρίαση. Υπήρχε λόγος, ας πούμε, ο οποίος δεν μπορούσε να ξεπεραστεί. Υπόσχομαι ότι αυτό δεν πιστεύω να ξανασυμβεί, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων που θα γνωρίζετε εκ των προτέρων, τουλάχιστον θα γνωρίζουν οι αρχηγοί των παρατάξεων. Αυτό θέλω να πω. Και θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στα θέματα της σημερινής διάταξης. Κύριε Πρόεδρε, εκτός σημερινής έχω μία ερώτηση και ένα θέμα. Όχι τώρα όμως. Στο τέλος. Στο τέλος. Στο τέλος. Στο τέλος. Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα. Μιλάσω. Κύριε Σατή, μπορώ να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στο πρώτο θέμα. Είναι η έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου μελέτη οδοπία δρόμου Αμοριανών οικισμού Μελατέικο. Ο κ. Τσόλκας. Ο δρόμος που έχει κατασκευαστεί στο Μελατέικο είναι η οριστική παραλαβή. Αν λέει μελέτη, έτσι ήταν από την αρχή. Μελέτη οδοπία από την αρχή. Δεν εγκρίνουμε τη μελέτη, εγκρίνουμε όχι την κατασκευή του έργου. Εγκρίνεται. Ορίστε. Αυτό πατάμε δήμαρχε. Γι' αυτό το έργο υπήρξε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή ακόμα πρόταση. Θυμάμαι βέβαια ότι ο τότε Δημοτικός Σύμβουλος των Αμοριανών, πώς τον έλεγαν ο... Ο κύριος Τσάκαλος, βέβαια, δεν ήταν θετικός στην εισήγησή του και μου έκανε εντύπωση. Όταν τον επισκέφθηκα το δρόμο, βέβαια, κατάλαβα μερικά πράγματα, αλλά δεν με ενδιαφέρει αυτό καθόλου. Αυτό που με ενδιαφέρει όμως, και οφείλω να το πω, είναι ότι κατά τη διάρκεια των συζητήσεων των ΑΠΕ, είχαμε πει τότε μερικά πράγματα. Ένα εξ αυτών ήταν η χαλικοληψία από τον ποταμό Ίναχο. Όσοι πιστεύουν στο Δωδεκάθεο, βέβαια, μπορεί να δικαιολογηθούν για τον Ίναχο. Όσοι δεν πιστεύουν, σαν εμένα, ας πούμε, δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Η δαπάνη η οποία προκλήθηκε τότε ήταν υπερβολικά μεγάλη για 55.500 τετραγωνικά μέτρα, όσο είναι η υπόβαση, καθαρά η υπόβαση, η οποία ήταν όλη από εκεί, κατά παρέκκληση και κατά παράβαση της μελέτης. Σας είχα διαβάσει τότε, εδώ μέσα τι έλεγε η μελέτη. Από εγκεκριμένο λατομείο, τόσο πλάτος, τόσο ύψος, τόσο μάκρος να έχει το χαλί κτλ. Παραβλέφθηκε αυτό όλο. Έγινε χαλικοληψία από εκεί, δεν έγινε καμία αποκατάσταση. Θυμάμαι βέβαια τότε ο κύριος Τσόλκας είπε: κάναμε και ένα καλό, καθαρίσαμε το ποτάμι. Αυτό μου έχει μείνει. Η δαπάνη, αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω λάθος και με συγχωρήσετε γι' αυτό, αλλά λίγο θα ήταν περίπου 400.000 ευρώ. Δηλαδή, αν ο κύριος Αλπός, και θα σε καταλάβει γιατί το λέω, σε αυτό το έργο θα ζητούσε τα δελτία αποστολής και τα τιμολόγια. Και γι' αυτό σας είπα για το 12ο προηγουμένου. Ποιος θα του δίνει, ο Ίναχος. Αυτό είναι μείζον θέμα για μένα, ηθικό, όχι τίποτα άλλο. Για το τεχνικό κομμάτι τα είχα πει τότε. Και μάλιστα υπάρχουν ακόμα τις φωτογραφίες που έχω όσον αφορά την κατασκευή, κυρίως της αποχέτευσης των ομβρίων. Και επειδή τότε είχαν ισοβουλώσει και είχα πει ότι θα βουλώσουν, τώρα είναι βουλωμένοι. Για τους λόγους αυτούς, εγώ δεν μπορώ να ψηφίσω την παραλαβή του δρόμου. Και επειδή θέλω να προκάμω κατά το Μακαρίτο Χαρίλαο κάτι, ξέρω ότι θα βγουν κάποιοι και θα πάνε στο χωριό και θα πούνε ο Πρεβεζιάνο.
οποία πιστεύω ότι όλους σας πλειοψηφία θα πρέπει να σας βάλουν. Αλλά δεν αφορά εμένα. Αν θέλετε μπορείτε να το σκεφτείτε. Να κατανοήσετε τουλάχιστον την δική μου θέση και εκτιμώ και την θέση των συναδέλφων της παράταξης για την μη ψήφιση της παραλαβής του δρόμου. Λοιπόν, και για τους λόγους αυτούς που προανέφερε ο κύριος Πρεβεζιάνος, στο ίδιο μήκος κύματος είμαστε, λευκό ψηφίζω προσωπικά, για δύο λόγους. Δεν αποκαταστάθηκαν οι ζημιές που προκάλεσαν τα φορτηγά του εν λόγω έργου, που πήγαιναν και έβγαιναν από το ποτάμι. Παρόλο που τους είχατε υποσχεθεί ότι θα το τακτοποιήσετε και τα λοιπά, και όχι μόνο ότι θα φτιάξετε τις λακκούβες, αλλά θα το φτιάξετε και με καινούριο ποδόστρωμα. Και συγκεκριμένα στο Αγρίδι. Γιατί με την είσοδο και έξοδο των φορτηγών φτιάξατε δύο λακκούβες. Δεν φτάνει δηλαδή ότι πήρατε το αμοχάλικο τζάπα και έπερε. Εμείς το λέγαμε μπάζα, εσείς το λέγατε βάσει μελέτης κοκόδες υλικό. Δεν μας ενδιαφέρει. Τέλος πάντων. Αυτά είναι τέτοια. Τέλος πάντων. Διακρίνω μια χαριστία δηλαδή. Δεν φτάνει που το πήρατε. Δηλαδή το ανθρώπου χρωστάει κιόλας. Φτιάξτε τουλάχιστον τον δρόμο να πηγαίνει ο κόσμος στη δουλειά του. Λοιπόν, γι' αυτόν τον λόγο λευκό. Ναι. Ναι, και εγώ το καταψηφίζω αυτό το ζήτημα της παραλαβής με την έννοια, ας πούμε, ότι δεν με νοιάζει τι θα πίνουν οι Τσαπουριανούς εμένα. Αλλά το λέω, ας πούμε, για όλη τη μανούβρα που είχαμε σε αυτό το έργο. Αυτά, δεν το ξέρω ότι το γνωρίζω το έργο καθόλου κλπ. Αλλά το έχω δει όλες αυτές τις διαδικασίες. Δεν μ' αρέσανε αυτός ο τρόπος. Κάτι είναι κακό, κάτι δεν κάνει. Ένα σωρό ενστάσεις, σε πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω αν είναι καθαρό και πώς είναι τα πράγματα. Γι' αυτό ψηφίζω το όχι. Οι υπόλοιποι. Όλοι ναι. Ο κύριος Τσόλγας, να συνεχίσουμε. Έχει και το άλλο θέμα, το δεύτερο. Είναι τη έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής. Είπαν ναι. Οι υπόλοιποι είπαν ναι. Εσείς είπατε όχι. Ναι, ναι. Δεν είναι... Γιάννη, πρέπει να παρακολουθάς για να καταλάβεις αυτό. Τα κατάκα είναι. Λοιπόν, πάμε Χρήστο. Α, ναι, εντάξει. Σαν κατασκευή, τουλάχιστον αυτά που σκαμπάζω εγώ είναι πάρα πολύ καλή κατασκευή. Τώρα, αν βούλωσε κάποιο οχετό που λέει ο Γιάννης, προφανές είναι ότι σε αυτούς τους δρόμους και οχετή θα βουλώσουν και στην Αριάδα Βαρετάδα, βούλωσε, τον ξανακαθαρίσαν και θα ξαναβουλώσουν. Είναι αλήθεια αυτό. Το ότι έγινε πολύ καλή κατασκευή, έγινε καλή κατασκευή. Ναι, ορίστε. Εμείς δεν θα διαφωνήσουμε όσον αφορά τον τρόπο τεχνικό που έγινε αυτό το έργο. Εμείς διαφωνούμε τον προορισμό γενικά αυτού του έργου που δεν οδηγεί πουθενά. Εκτός αν έχουμε γούστο σε ουσίες και αρωματικά φυτά κτλ. Εκεί έχει καλή πρόσβαση. Εκεί βγαίνει αεράτα που παίζει, αεράτα φεύγει. Οι συνάδελφοι ψηφίζουν σήμερα εδώ για την κατασκευή του έργου. Τώρα, αν αποσκοπεί, αν έχουν γκίτια, αν έχουν πρόβλημα, αν έχουν αρωματικά φυτά, εγώ δεν το ξέρω. Όσον αφορά για την κατασκευή, έγινε πάρα πολύ καλή κατασκευή. Πάμε Χρήστο στο άλλο. Πάντα το... Άστο. Λοιπόν, το δεύτερο είναι η μελέτη... Όχι. Είναι η ανέγερση του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου του Μενιδίου. Έτσι. Είναι προσωρινή η παραλαβή. Έχει τελειώσει το σχολείο. Αν υπάρχει κάτι για κάποια διευκρίνηση, δεν το γνωρίζουμε, να σας πούμε. Έχει κανένας να πει κάτι. Έχω ναι. Λίγο. Ένα λεπτό λίγο. Θα πέσω και μέλα. Πρόσφατα με μια νεροποτή. Πάτα το. Με μια νεροποτή είχε γεμίσει νερό σε τρία σημεία, το ξέρεις. Έτσι. Δεν ξέρω αν ήταν λάθος και εκείνος και έτσι. Ήταν μόνο. Και το δεύτερο είναι ότι οι προβολείς δεν αναλάβουν. Έτσι, δεν ακριβώς. Να το διορθώσετε πριν πάρει τα λεφτά ο εκδότης. Να το κάνει τώρα, να το διορθώσει τώρα. Να το έχουμε. Ένας προβολές ανάβει πριν και γαριά. Προβολής, όχι τις κολόνες. Ο κύριος Δήμαρχος. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, αλλά μου λέει ο γραμματέας ότι έχει αποκατασταθεί, οπότε δεν υπάρχει. Για τους
Προβολής, όχι. Λοιπόν. Όχι για τον προβολή. Το νερό, ψηφίζουμε, παιδιά. Όλοι. Λοιπόν, πάμε στο τρίτο θέμα. Λήψη απόφασης για την κατανομή πιστώσεων στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Αμφιλοχίας. Ο Γενικός Γραμματέας έχει το λόγο, ο κ. Σαλπός. Το ποσό είναι 61.780 ευρώ. Είναι η πρώτη επιχορήγηση, η μία από τις τέσσερις για το οικονομικό έτος 2017. Και η κατανομή που προτείνεται είναι 25.000 ευρώ για τη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα υπόλοιπα 36.780 ευρώ για τη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Έχει κανένας καμιά αντίρρηση πάνω σε αυτό? Γιατί τα έχετε μαζί σας, έτσι. Την κατανομή την έχετε μαζί σας. Όχι. Δώστε ένα διαμάτωμα. Πανώ. Ναι. Άστο. Πάτα μία. Πατάς καμία τώρα. Ναι. Σε αυτά τα ζητήματα εμείς λέμε στο σύνολό τους ότι αυτά τα πράγματα είναι ψίχουλα για τα σχολεία. Δύο δρόμοι υπάρχουν εδώ τώρα. Δύο δρόμοι διεκδικητικοί. Ή παλεύεις να τα πετάξεις απάνω σε αυτά, γιατί δεν είναι τίποτα, ή παλεύεις για κονδύλια αφού τα έχεις. Εσύ, η Κύπρος ανατολίζουμε του Δήμου και τις περιφέρειες και όλα τα πράγματα, δεν είναι αρμοδιότητες αυτές, οι οποίες δεν ακολουθούνται με χρήματα. Τώρα τι να κουριδεύουμε, τώρα τα μοιράζουμε και κάνουμε εδώ ότι κάτι δίνουμε. Αυτό είναι το σκεπτικό του δικό μας, γι' αυτό καταψηφίζουμε. Ποιο δικό σας τώρα, για να καταλάβω κι εγώ γιατί μόνος σου είσαι? Παράταξη. Για παράταξη. Όχι, άλλο το κουκουέ, άλλο η παράταξη. Με συγχωρείς. Όχι, δεν είναι το ίδιο, κάτι λάθος. Εδώ μέσα δεν μιλάμε ούτε το κουκουέ, ούτε ο συνασπισμός. Ούτε οι άλλοι. Εδώ θα μιλήσουμε τώρα, εδώ πέρα για την πόλη, θα μιλήσουμε για το τι θα κάνουμε εδώ πέρα στο Δήμο και αυτά. Τώρα από εκεί και πέρα οι παρατάξεις, τα κουβεντιάζουμε έξω από εδώ πάνω και θα σε παρακαλέσω να το δεις αυτό. Έτσι, εγώ δεν θα το δεχτώ αυτό, να πούμε, για να ξέρεις. Έτσι. Να το πάρεις, ναι, να το πάρεις. Έλα, στο δώσω εγώ. Πάτα λίγο. Βοήθα και σε μια κατάσταση. Εντάξει. Βοήθα κατάσταση. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, αυτά τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, Βασίλη, και δεν επιδέχονται ερμηνεία για μας. Το ζητούμενο είναι ότι εγώ είμαι κομμουνιστής σύμβουλος. Η παράταξη είναι το όχημα για να έρθουν οι κομμουνιστές. Δεν μπορείς αλλιώς να βάλεις το ΚΚΕ υποψήφιο. Όμως εμείς λέμε και τονίζουμε ότι είμαστε το κομμουνιστικό κόμμα. Το όχημα ήταν η παράταξη. Δεν παίζουμε κρυφτούλι. Αυτό δηλαδή είναι σοβαρό ζήτημα. Δεν ξέρω τι κάνει οι υπόλοιποι παρατάξει, αν θέλουν να κρυφτούν, αν τη στήριξη η Νέα Δημοκρατία, είτε του Πασόκ, είτε του ΣΥΡΙΖΑ. Εμάς, με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, εγώ επιλέχτηκα δήμαρχος υποψήφιος και εκλέχτηκα σύμβουλος κομμουνιστής. Είναι ξεκάθαρο, δεν είναι δύσκολο. Ούτε όπως, μένει τίποτα απ' έξω, όπως, ούτε μένει μέσα. Όπως όλοι πάνω. Λέω, ρε παιδί μου, εμείς προσδιορίζουμε έτσι. Εγώ δηλαδή είμαι κομμουνιστής δημοτικός σύμβουλος. Ποιος δεν μπορεί να προσδιορίσει αυτή την έννοια? Δεν το λέω. Στα λεγόμενα τα δικά σου θέλω να διευκρινίσω. Όχι ότι έχουμε αντιπαράθεση σε κάτι. Όχι, δεν έχουμε αντιπαράθεση, αλλά καλό θα να είναι να μιλάμε εδώ πέρα να πούμε για αυτά που αφορούν την πόλη. Δεν έχει σημασία. Το Δήμο γενικότερα. Ναι, αυτό σημαίνει. Αυτό λέω εγώ. Ο Κατσιγιάννης σαν κομμουνιστής τοποθετείται. Αυτό δεν είναι τίποτα. Εντάξει, πάμε. Όχι, διευκρινιστικά είναι αυτά, Βασίλη. Δεν είναι. Εντάξει. Λοιπόν, ψηφίζουμε, κύριοι. Κύριε Γιάννη, ψηφίζουμε.
Ο κύριος Κατσιγιάννης. Όχι. Ναι. Εντάξει, διαμαντώ. Ναι. Πάμε στο τέταρτο θέμα. Ο κύριος Παπούλιας για την κατανομή επιχορήγησης πολιτιστικών σωματείων του Δήμου Αμφιλοχίας. Δεν άκουσα. Και τα δύο μαζί, 4-5, Βασίλη. Θα τα βάλει τώρα. Τα βάλουμε. Λοιπόν, έχετε πάρτε τους πίνακες. Αν έχετε καμία αντίρρηση, δέστε τους. Αντικιαστά έτσι. Τα μοιράσαμε τα αθλητικά ανάλογα την κατηγορία και ανάλογα τις ανάγκες και τους πολιτιστικούς συλλόγους ανάλογα την προσφορά και την παρουσίαση. Αν έχει κανένας αντίρρηση, βεβαίως. Ποιοι από αυτούς τους συλλόγους, ή αν ήταν κι άλλοι, δεν θυμάμαι. Ήτανε. Δεν εισέπραξαν τέτοιες από αυτούς που είναι... Από αυτούς, δεν ξέρω τον αριθμό, αλλά είναι σίγουρα 2-3 από αυτούς εδώ. Και είναι... Στους πολιτιστικούς, ναι. Δεν πρέπει να πήρε ο Σύλλογος Χαλκιοπούλων, σίγουρα. Δεν πήρε ο Σύλλογος Θιάμου. Πέρυσι το Χαλκιοπούλου, πέρυσι. Φέτος πήρε, για το φετινή λιδάω. Δεν πήρε το Χαλκιόπουλο. Για το 16, ναι, δεν πήρε ο Θίαμος, δεν πήρε το Χαλκιόπουλο. Δεν πήρε ο Σπάρτος, γιατί δεν είχαν δικαιολογητικά. Και τώρα από αυτούς δεν έχουν κάνει απολογισμό ορισμένοι. Έτσι, επειδή δώσαμε όμως, είπαμε, μία παράταση εκεί με τον Επίτροπο, αν μέσα πόσο... Ούτε τώρα. Δεν είναι σίγουρο να το πάρουν. Ούτε αύριο πιάνα. Ναι, και το πιο πιθανό να μην πάρουν, και από αυτούς. Κάποιοι από αυτούς. Δηλαδή, απολογισμούς είναι 3-4 πολιτιστικοί που δεν έχουν κάνει για απολογισμό. Το Μενίδη πήρε, κύριε... Το Μενίδη νομίζω πήρε. Στον Επίτροπο. Δεν πήρε ακόμα. Έχει κάνει απολογισμό όμως. Ναι, εντάξει. Αλλά έχει κάνει απολογισμό το Μενίδη. Μπορώ να ρωτήσω έτσι για να μαθαίνω σιγά σιγά, γιατί δεν το ξέρω. Τα δικαιολογητικά που υπάρχουν. Τα δικαιολογητικά είναι σίγουρα τα τιμολόγια τα οποία όταν κάνει ένα πρόγραμμα δράσης ο κάθε σύλλογος, το οποίο στον προϋπολογισμό σίγουρα πρέπει όχι, να έχει απολογισμό στους προηγούμενους έτους μέχρι 31/12 για όλους τους συλλόγους. Πρέπει να υπάρχει, βέβαια, να έχει σταλεί στον Επίτροπο. Να έχει σταλεί και να υπάρχει αποδεικτικό. Μπορεί και απευθείας. Αλλά θα φέρω αποδεικτικό από τον Επίτροπο ότι το έχει κατατεθεί. Μάλιστα. Τιμολόγια... Η κατάθεση ή η έκκληση. Η κατάθεση. Πρέπει στον προϋπολογισμό που έχει κάνει τις προηγούμενες χρονιάς υπάρχει ένα πρόγραμμα δράσης. Δηλαδή τι εκδηλώσεις θα κάνουν. Και ανάλογα το ποσό που επιχορηγούνται από το Δήμο πρέπει να καταβάλουν, να προσκομίσουν τα ανάλογα δικαιολογητικά, δηλαδή τιμολόγια. Που να αποδεικνύει, να πούμε, ότι το ποσό που πήραν έχει τα αντίστοιχα τιμολόγια. Χρηματοδοτούνται όλες οι εκδηλώσεις, όποιες επιλογές των συλλόγων? Όχι. Τι χρηματοδοτούνται? Χρηματοδοτούνται, στα δικαιολογητικά μιλάμε, έτσι. Ναι, τώρα ανάλογα το πρόγραμμα δράσης που κάνε. Νομίζω μεταφορές. Όχι, δεν είναι μόνο μεταφοράς. Δεν είναι μόνο. Ναι, υπάρχει έντυπο. Ναι. Υπάρχει για τους... Σίγουρα δεν είναι και λογή, είναι και υπηρετικές δαπάνες, είτε από τους συλλόγους, είτε από τις ομάδες. Δεν θεωρούνται χρηματοδοτικά. Και όταν κάνει την εκδήλωση πάλι δεν δικαιολογεί τα ποτά, νομίζω. Ναι, τα ποτά. Τα ποτά. Τα ποτά... Για τις ομάδες δεν θεωρούνται ξέρω ότι είναι τέσσερα αγορά πάντα. Αυτά μόνο. Πάω τα τσαρούχια να μπορώ. Εκεί στα αθλητικά σωματεία. Πάμε σε αυτό το τελειώσει. Σε αυτό, Άκη, έχεις να πεις κάτι. Εγώ τελειώσα ο Μάκης. Όχι, δεν είπε. Πάει στα αθλητικά ο Μάκης εδώ. Α. Ναι. Λοιπόν. Εγώ τελειώσα. Ναι. Τελειώσες. Ναι. Πάμε στο άλλο το θέμα. Αθλητικά. Πάμε στα αθλητικά. Ωραία. Το ίδιο ισχύει και για τα αθλητικά. Εκεί συμπλήν
περίπου τα ίδια. Ναι. Εκείνη η ομάδα η οποία αδικείται κατάφορα είναι η Φλογέλα. Φλογέλα γιατί? Η οποία ξενιτεύεται στα 25 χιλιόμετρα από την προπόνης, στα 30 να παίξει μπάλα, έδρα δεν έχει. Έτσι είναι ένα σχόλιο το οποίο έσοδα μηδέν. Η Άκη συνεπεί το βολέο και στο μήνυμα. Λόγω μετακινήσεων λες. Έτσι, και δεν έχει τίποτα. Έτσι, είναι... Ναι, εγώ... περισσότερο, έτσι. Είναι όντως ναι. Άξιοι άνθρωποι αυτοί και παίζουν παραζάνω. Κάτσε ένα τυφλό στο κουμπότ μεθαύριο, πάνε γάμα εθνική. Δεν το ξέρετε γιατί για όλους σας. Αν κερδίσει το κουμπότ μεθαύριο, πάει η Δελτα Εθνική. Ναι, το ίδιο και η Μπούκα όμως, αλλά το θέμα είναι ότι. Στο πρωτόκολλο του είχε πάρει. Ναι, κάναμε μια κατανομή βάσει κατηγοριών. Κατάλαβα. Έτσι. Και έβαλα το ανώτερο, ας πούμε. Πρόσθεσε λίγα ακόμα. Αξίζει το κουμπότ. Δεν υπάρχει. Κάπου πρέπει να κόψουμε όμως. Κάπου πρέπει να κόψουμε. Πρέπει να κόψω πάνω στο σωματείο. Και όλα τα σωματεία. Όλα τα σωματεία. Μα εκεί και όλα τα σωματεία έχουν ανάγκη. Ο μόνος που μπορεί να κουπεί τώρα να κόψουμε λίγο είναι η Μπούκα μόνο. Έλα, εκεί. Μακή. Έγινε μια συνάντηση με μερικούς ανθρώπους να πούμε που είναι. Έκανε ο Άκης την πρότασή του και η πρότασή του πήγε κατά κατηγορία. Κατά κατηγορία. Μπήκε στην ίδια κατηγορία που είναι η Φλωριάδα, είναι και η Μπούκα, είναι και ο Αμφίλογος, είναι και το Χαλκιόπουλο και παίρνουν τα ίδια λεφτά όλοι. Γιατί και το Χαλκιόπουλο πάλι είναι κοντά το Χαλκιόπουλο. Ένα λεπτό, με συγχωρείς. Με συγχωρείς. Μ' αφήνεις. Λοιπόν, ακούστε. Όχι, τελείωσε. Μην μιλάτε, παιδιά, λίγο. Έτσι. Αυτή εδώ πέρα το Χαλκιόπουλο φεύγει από εδώ και πηγαίνει στην Άφπακτο. Και το, πώς το λένε, η Φλωριάδα, παίζουν πόσα χιλιόμετρα είναι το μεγάλο. Λίγο ένα λεπτό. Η έδρα της. Για την έδρα μιλάμε. Θα με αφήσεις να κάνω. Για την έδρα μιλάμε. Εκτός εάν. Δεν είναι τώρα συνεδρίαση. Το μεγάλο, το πιο μακριά. 50 χιλιόμετρα. Το καταλαβαίνεις. Εδώ μιλάμε για το 150. Πάμε παρακάτω. Ακεί. Πες τα αυτά σου να πούμε να το πιούμε. Εγώ τελείωσα, ναι. Αν έχει άλλο ποιος άλλος. Εγώ τελείωσα από εδώ. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα. Τα αθλητικά σωματεία τα είπαμε, έτσι. Τα ψηφίζουμε. Βασίλη. Ναι. Ένα λεπτό. Άκη, τελείωσες. Εγώ τελείωσα, ναι. Κλείσ' το λίγο, να έχεις καλοσύνη. Ορίστε. Ένα λεπτό. Θέλει κομμουνιστής. Όχι. Πάτα το. Γιατί παιδάκι μου. Ζούμε τώρα, είναι εφαρμοσμένος. Τι το κάνει, έχει κανένας ανοιχτό. Α, έτσι, μπράβο. Μας πήρε στο λιμό του. Έλα. Όχι, εντάξει, δεν είναι θέμα διαδικαστικούλια. Πάμε, πάμε. Ναι, πάμε, δύο κουβέντες στο προηγούμενο σκεπτικό. Αυτά τα πράγματα τώρα, μία σελίδα πολιτιστική και άλλη μία σελίδα αθλητικά σωματεία, τα χρήματα τα οποία διαχειρίζομαστε εδώ είναι κουροϊδία. Αποκαλυπτική είναι η συζήτηση, εν πάση περιπτώσει, που έγινε πριν μεταξύ σας, εκείνου 30, πρώτη κατηγορία και τρίτη. Εγώ ξαναεπιμένω, μην κουροϊδεύουμε τον εαυτό μας, ότι κάτι προσφέρουμε. Διαχειρίζεσαι αυτά την ξεφτύλα, θα ανάλεγα εγώ, σε σχέση με τις ανάγκες των πολιτιστικών και των αθλητικών σωματείων. Τόσα παιδιά πηγαίνουν εκεί. Καταψηφίζω ξανά όλη αυτή την κουροϊδία, όχι ότι δεν τα έχουν ανάγκη ο κόσμος. Ανάγκη και παραπάνω έχει. Αλλά δεν είναι ή διεκδικείς αυτά τα ζητήματα, κάνεις κίνημα τέτοιο ή πέταξε τα πάνω. Δεν είναι, είναι κουροϊδία αυτό. Με αυτό τελειώνω. Αφού αυτά έχει το δημόσιο. Αυτό είναι το καζό, ότι αυτά έχει, τι να κάνω. Λοιπόν, εντάξει. Ναι. Εντάξει. Καταψηφίζει ο Πάνος. Ναι. Από τα παιδιά. Ναι. Πες το. Λοιπόν, εμείς ψηφίζουμε ναι. Η επιχορήγηση των πολιτιστικών συλλόγων και αθλητικών σωματείων πρέπει να γίνεται με βάση τις δραστηριότητες και τον κόσμο που προσελκύουν σε αυτούς τις δραστηριότητες. Όχι μόνο μερικά πολιτιστικοί σύλλογοι έχουν μόνο μια σφραγίδα και μερικά πανηγυράκια θεωρούνται ότι κάτι προσφέρουν, κάτι αποδίδουν γενικά στο κοινωνικό σύνολο. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση των αθλητικών σωματείων, πρέπει να ενισχύσουμε με περισσότερα χρήματα αυτά τα σωματεία που διατηρούν και παιδικά τμήματα. Και από ό,τι διαπιστώνω εδώ και με φινδίαστε ευχάριστα, βλέπω ότι όσα έχουν παιδικά τμήματα, τους έχετε δώσει περισσότερα χρήματα. Γι' αυτό και ψηφίζουμε και ναι. Ο κύριος Προβεζάνος, ναι. Και τα υπόλοιπα, έτσι.
Πάμε στο πέμπτο θέμα, όχι πέμπτο, στο έκτο. Λήψη απόφασης για την προέγκριση δαπανών για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Ανδρέα του Ερημίτη. Ο κύριος Χούτας. Γιατί, ναι, ο κύριος Παπούλιας. Πάρ' το, Άκη. Απάνω σου, Άκη. Εγώ. Εσύ. Λοιπόν, πίστοψη δαπάνης για τον εορτασμό του Αγίου Ανδρέα του Ερημίτη. 2.500 ευρώ, προκειμένου να γίνουν οι εκδηλώσεις και τα σχετικά πάνω στον Αγίου Ανδρέα. Εντάξει, παιδιά, όλοι. Πάμε. Ναι. Ε? Για το θέμα του Αγίου. Ορίστε. Λοιπόν, 2.500 καλά κάνετε και τα βάζετε και καλά κάνετε και που μας έρχεστε εκεί πέρα με φιλαρμονικές και το ένα και το άλλο. Πραγματικά το ευχαριστιέμαστε και η προσέλκυση των δημοτών μας εκεί πέρα. Αλλά για τον ίδιο τον Άγιο Ανδρέα θέλαμε λιγάκι βελτίωση το χώρο που γίνονται εκδηλώσεις. Επειδή τα πολιτικοί σύλλογοι και εκκλησιαστικά συμβούλια κτλ. Δεν έχουν δυνατότητα να το δημιουργήσουν αυτό όπως θα θέλει ο τόπος εκεί πέρα και μάλιστα είναι και τόσο ωραία που θα μπορούσατε να προσφέρετε κάτι. Δηλαδή, 2.500 ναι, δαπάνη για τον Άγιο Ανδρέα, αλλά βάλτε άλλα 2.500 κάτι να φτιάξετε τέλος πάντων, να γραφτεί ότι ο Δήμος Αμφιλοχίας δίνει αυτό, έβαλε με ένα λιθαράκι. Πάμε στο. Έβδομο θέμα. Ορισμό μέλους Δημοτικού Συμβουλίου για την Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών Ορειβατικών Δραστηριοτήτων. Ο κύριος Χούτας. Πού είσαι, Νικό? Έλα. Ναι, κύριε Πρόεδρε, αφορά συνέχεια εγγράφω της Διεύθυνσης Δασόνετων Λοκαρνανίας για τη σύσταση ένα-δύο έτη μη αμοιβόμενης Συμβουλευτικής Επιτροπής Πεζοπορικών ορειβατικών δραστηριοτήτων. Να πω ότι εδώ αυτό αφορά τον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών χάραξης, σήμανσης, διάνυξης και συντήρησης ορειβατικών και πεζοπορικών μονοπατιών. Ορίζουμε μόνιμο μέλος τον Ομιλούντα και αναπληρωματικό τη Σοφία Τηγούλα. Αυτό. Ευχαριστούμε. Ναι. Εντάξει. Κλείς τον Νίκο. Θα ήθελα, Νίκο, να μας πεις τι είναι αυτό, να μας εξηγήσεις, δώσε, δεν νομίζω να κατέχει κανένα. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι πρέπει δηλαδή, θα κάνετε προτάσεις δρόμων που θα χρησιμοποιούνται για πεζοπορία, θα χαραχθούν μονοπάτια, υπάρχει δυνατότητα δηλαδή παρέμβαση του Δήμου με την έγκριση του Ασαρχείου. Ωραία, μπαίνει σύμβουλος σε μια επιτροπή. Αυτή η επιτροπή τι εξετάζει και τι έργο μπορεί να παράξει, δηλαδή. Γιάννη, κλείστε λίγο. Άστο λίγο. Έλα. Όταν μας αποστέλλεται από μια διεύθυνση όπως η διεύθυνση εντασσών ένα έγγραφο, οφείλουμε να ορίσουμε δύο εκπροσώπους. Αυτό το οποίο εμείς ξέρουμε είναι αυτό που σας διάβασα. Για τον καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών, δεν έχει γίνει κάποια σύγκληση να έχουμε μια προηγούμενη εμπειρία τι συμβαίνει σε αυτή την επιτροπή. Τα παρακολουθούμε τέτοια ζητήματα. Ποιο? Α, η Διεύθυνση Δασών του Νομού υποχρεούται κάθε δύο έτη. Ναι, το είπα στην αρχή. Για αμοιβόμενη σύσταση Βουλευτικής Επιτροπής. Δεν έχω κάποια εικόνα να σου πω γι' αυτό. Αυτά που ορίζει. Σε μια πρώτη συνεδρία, πάντως θα σε ενημερώσω τι υπόθηκε και που, σε ποια κατεύθυνση κινείται. Ναι. Εντάξει, παιδιά. Ναι. Ποιος έχει ανοιχτό? Πάντα το λίγο. Εντάξει, είσαι. Λοιπόν, γι' αυτό το θέμα έχω ασχοληθεί λίγο και μάλιστα ένας φίλος μου, τον Χαρακιόπουλο, είναι και πρόεδρος ορειβατικού συλλόγου στην Κόρινθο. Μέσα στο Δημαρχείο υπάρχουν και αιτήματα αυτών, όχι αιτήματα, έχουν βγάλει κάποια μονοπάτια με προδιαγραφές για καταφύγια που θα έπρεπε να ασχοληθεί ο Δήμος και να τα δημιουργήσει, ούτως ώστε οι επισκέπτες να βρίσκουν την υποδομή
για να έρχονται, για να βρίσκουν και τα μονοπάτια και να φιλοξενούνται κιόλας. Δυστυχώς αυτό έγινε πριν 4-5 χρόνια. Και πιστεύω φάκελο. Πρέπει να μοιραστώ και την εμπειρία των δύο μηνών. Είναι αδύνατο με τις συνθήκες που επικρατούν στη δημόσια διοίκηση να μπορέσεις να κάνεις με άνεση κάποια πράγματα εκτός των τρέχοντων. Τα παρακολουθούμε όμως όλα. Ανεβήκαμε, όπως σου είπα, πάνω και στον Άγιο Ανδρέα τον Ερημίτη. Και όποια ευκαιρία προκύψει, φυσικά θα την αξιοποιήσουμε κατά το μέγιστο. Δεν το συζητώ. Πάμε στο 8ο θέμα. Έχουμε. Ψηφίζουμε, δεν κάνουμε το. Δεν κάνουμε. Έλα, πάνω, έλα, τα παιδιά, εντάξει, πάμε στο 8ο θέμα. Ορισμός δύο δημοτικών συμβούλων για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης και χρήσης οικίματος για την άσκηση επαγγέλματος εκδεδομένου προσώπου επαμοιβή από το Δήμο μας. Ο κύριος Χούτας. Ας τον Νικό. Το έχετε ανοιχτό. Τώρα είμαστε εντάξει. Πάμε Νικό. Ας τον Νικό. Πάντα το λίγο. Ωραία. Μας έχει σταλεί από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας. Προτείνουμε τακτικό μέλος στον Γιώργο Τωσιατή και αναπληρωματικό το Γιάννη τον Καρδούτσα. Πάμε, παιδιά. Πάμε στο ένα το θέμα. Ψηφίζουμε. Τι δεν καταλαβαίνεις, βρε Πάνο. Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης και χρήσης οικίματος για άσκηση επαγγέλματος εκδιδόμενου προσώπου,
Θα προτι... Εντάξει, πάνω τώρα. Εσείς που έχετε, παλαιές παραδόσεις, θα πρέπει να σέβεστε το ιερότερο επάγγελμα και το παλιότερο. Όχι, δεν είναι, εντάξει. Δεν έκανε. Τι θέλεις, το λόγο πάνω. Ναι. Εδώ, Αναβουσβή. Έλα. Ναι. Δεν ξέρω τώρα κι εγώ, ευνηδιάστηκα σε αυτό. Δεν του είχα διαβάσει καθόλου. Δεν τα έκανα. Τώρα εμείς είμαστε μπουρδέλο συνολικά και μας ζητάνε και φωτάκι τώρα. Δεν ξέρω τώρα, αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα για μένα. Να έρχονται στην τοπική αυτοδιοίκηση, υγιεινή και όλα αυτά δεν με καλύπτουν εμένα αυτά τα ζητήματα. Δεν το κατάλαβα καθόλου σας λέω, αλλά όταν μιλάει για τέτοια πράγματα, εγώ είμαι κάθετος. Καμία σχέση. Ούτε να στείλουμε, ούτε υγιεινή, ούτε τίποτα για αυτό το θέμα. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, όχι. Τρελό για τη βάση. Το έχει να ορίσει δύο συμβούλους. Αυτό εντάξει. Α, ναι, αυτό. Ωραία. Λοιπόν, λες όχι πάνω. Θα ρωτήσω εγώ κάτι. Επειδή δεν έχει κόμματα και τα λοιπά. Αυτό το άδεια εγκατάσταση και χρήση κύματος έχει κόμμα εκεί και ξανά έχει κόμμα μπροστά από το Δήμο μας. Όχι, είναι, αν θέλεις η σωστή σύνταξη, είναι για τη χορήγηση. Γιατί έτσι όπως το διαβάζω εγώ, ότι θέλουμε ένα κτίριο του Δήμου να το δώσουμε εμείς. Και φυσικά διαφωνώ. Δε παιδιά, έλεος τώρα δηλαδή. Εντάξει, έλα, εντάξει. Ποιο το λέει, τι έχει και ποιε συνήθειε του Δήμου, εντάξει. Ορίζουμε δύο άτομα για την Επιτροπή. Ορίζουμε δύο άτομα. Συντακτικά μπορεί να το. Αλλά επί τη ουσία όμω. Έλα, Νίκο, έλα, σε παρακαλώ τώρα. Με συγχωρείτε, δεν μα να ρωτήσω εγώ πάλι. Τι σημαίνει από το Δήμο μα, ορισμό των μελών. Για τον ορισμό των δημοτικών συμβούλων. Έλα, πάμε. Πού είμαστε τώρα. Στο 9. Διαγραφή τελών, κύριε Χούτα. Διαγραφή τελών Λαϊκής Αγοράς. Έλα. Με τον πήρε. Έλα. Αφορά την περίπτωση του κυρίου Λόλου Ανδρέα. Εκ παραδρομής του χρεώθηκαν 210 ευρώ. Αυτό συνέβη ότι εξαιτίας του γεγονότος ότι αντί για παραγωγό έγινε χρέωση επαγγελματία παραγωγού, σύν το ότι έπρεπε να χρεωθεί με παρουσίες βάσει του νόμου του 14. Πρόκειται για το ποσό των 210 ευρώ. Κατόπιν εισήγησης Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάπτυξης, προτείνεται η λήψη της σχετικής απόφασης. Λοιπόν, πάμε στο 10. Ορισμός ελεκτών λογιστών για τον έλεγχο χρήσεως 2016. Κύριος Χούτας. Ναι, είναι κατ' εφαρμογή του άρθρου 163 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων για απολογισμό ισολογισμό Δήμων. Είναι μια διαδικασία που ακολουθείται κάθε χρόνο. Ψηφίζουμε. Στο θέμα 11, έτσι, λήψη απόφαση για την αντικατάσταση μέλους για τη συμμετοχή στο δίκτυο πόλεων και λιμνών. Εισηγητής ο κύριος Χούτας πάλι. Πρόκειται για την αντικατάσταση του αναπληρωματικού μέλους του κυρίου Παπούλια από την κυρία Βιβί Λαγού. Και αν αναρωτηθεί κάποιος γιατί βάζουμε πολίτη, στην τελευταία γενική συνέλευση του δικτύου λιμνών. Εντάξει, πάμε στο 12. Διαμάντο, άκουσες, κυρία Ψοφάκη, είπε ο... Ναι, μπορεί να μπαίνει πολίτης βάσει. Πάμε στο 12, εκλογή εκπροσώπου του Δήμου Αμφιλοχίας στο Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας. Ο κύριος Χούτας. Αφορά την αντικατάσταση του κυρίου Τσόλκα, που ήταν προηγουμένως εκπρόσωπος από τον ομιλούντα. Από τον? Από εμένα. Από σένα. Πάμε στο 13. Εξουσιοδότηση του Προέδρου. Λέμε ναι.
Ζητήσατε το λόγο, συγγνώμη και. Ευχαριστώ. Είναι κανένας που έχει ένα ανοιχτό. Έλα. Θέλω να ρωτήσω, τι τον θέλουμε τον εκπρόσωπο σε κάτι που δεν το λειτουργούμε σωστά. Γιατί οι αιματικές πηγές κρεμαστών δεν λειτουργούν σωστά. Μπορείτε να μου πείτε. Εμένα λέτε. Όχι, τον κύριο Χούτα. Τον κύριο Χούτα, εκεί είμαι. Κοιτάτε εμένα. Σωστά, σωστά. Ρωτάει και θα απαντήσω ο κύριος Χούτα. Σωστά ρωτάει. Πάτα το κουμπάκι. Άστο. Ωραία. Κάθε Δήμος υποχρεούται να εκπροσωπείται σε όργανα υπερκείμενα για να μαθαίνει τις ευκαιρίες, να βλέπει την αγιάννη ανταλλαγή τεχνογνωσίας και γνώσεων με άλλους Δήμους. Θα σε διαψεύσω ότι δεν κάνουμε τίποτα. Χθες ήμασταν 2 ώρες εδώ σε τηλεδιάσκεψη με την κυρία Λαγού και τον Χρήστο το Ζάγκα, γιατί πληροφορούμαστε τις εξελίξεις που τρέχουν τώρα στο σύνδεσμο. Προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε μια κατάσταση και ο προηγούμενος ο Χρήστος Τσόλκας παρακολουθούσε όσο το δυνατόν. Έχει γίνει μια βάση δουλειάς, αλλά ξέρετε, μέσα στην κρίση που είναι άλλες οι προτεραιότητες, όλα αυτά δεν φαίνονται. Είναι ψηλά γράμματα για κάποιους. Αλλά έχει γίνει δουλειά και έχει γίνει προεργασία. Και προχωράμε τώρα και σε. Τέλος πάντων. Ναι, αμέ. Καταρχήν, ο επισκέπτης που πηγαίνει εκεί δεν ευχαριστιέται. Αν έχετε επισκεφτεί όλοι τις αιματικές πηγές κρεμαστών, και τώρα ξέρω ότι ξεφεύγω από το θέμα, αλλά όλοι λίγο πολύ έχουν πάει. Το κομμάτι του δρόμου είναι πάρα πολύ χάλια. Πότε πήγα και το καλοκαίρι, έχω πάει. Τα 10 χιλιόμετρα αυτά που είναι, δηλαδή είναι πάρα πολύ χάλια. Ναι. Καταρχήν, εκμισθωτής δεν ξέρω. Να τελειώσω λίγο και δεν. Εκμισθωτής. Πώς? Ναι, είναι για πολύ χάλια δρόμους. Εκεί πέρα θα μπορούσατε. Ο εκμισθωτής γιατί δεν βγαίνει κάθε χρόνο? Με το ζόρι δηλαδή. Ο Δήμος θα μπορούσε να εισπράξει περισσότερα χρήματα. Και δεν είναι ευθύνες μόνο στο Δήμο Αμφιλοχίας. Και επειδή μου είναι άχο έπρεπε να έχουν λυθεί αυτά. Γιατί άλλοι στο Δήμο λένε να έχουν τέτοιες αιματικές πηγές και εμείς δεν τις εκμεταλλευόμαστε σωστά. Λοιπόν. Εκλογή εκπροσώπου ψηφίζουν, παιδιά. Εσύ όχι. Πάμε στο 13. Εξουσιοδότηση του Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου για την υπογραφή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης. Ο κύριος Χούτας. Αυτό μου είπατε. Όχι μου. Ωραία. Αφορά την ανάλυση της παραγράφου 3 του άρθρου 158 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων. Πολύ, πολύ ενδεικτικά να αναφέρω ότι αυτό αφορά εθνικές τοπικές γιορτές, τιμητικές διακρίσεις, πιστώσεις δηλαδή που είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς αριθμούς. Προτείνεται η λήψη της απόφασης. Εγώ δω τον νόμο, αν θέλει ο Πάνος. 14. Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για τις ανάγκες παιδικής κατασκήνωσης Μπούκας. Ο κύριος Νίκος Χούτας πάλι. Είναι όπως ορίζεται, γράφεται και στην ανάλυση, στην περίληψη της εισήγησης. Απλά να πω ότι η κατανομή των θέσεων γίνεται σύμφωνα με την προηγούμενη χρονιά, διότι κατά πάγια τακτική οι θέσεις από το Υπουργείο μας έρχονται Ιούνιο, οπότε δεν προλαβαίνουμε όλες τις διαδικασίες ώστε να λειτουργήσει σε τόσο σύντομο διάστημα η κατασκήνωση και βασιζόμαστε στην περσινή κατανομή. Δηλαδή 48 είναι 48 που ήταν και πέρσι. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση. Εγώ επειδή θέλω έτσι να καταγράφω για την ιστορία, το κόστος λειτουργίας... Δώσ' μου, Νίκο. Ωραία. Λοιπόν, το κόστος των κατασκηνώσεων, επειδή τότε δεν ήσουν, Νίκο, είχα πει κάτι. Μπορούμε να νοικιάσουμε αεροπλάνα και να πάμε τα παιδιά δεκαήμερο στις Μπαχάμες. Ένα. Δεύτερον, επειδή πέρυσι επισκέφτηκα την κατασκήνωση 2 φορές, μου έκανε εντύπωση που την δεύτερη-τρίτη μέρα από τις καλυβούλες, τέλος πάντων εκεί μέσα,
έφυγαν 4 άτομα, 3 άτομα, 5 άτομα. Πώς είχαν φύγει σε μια μέρα, φέτο 5 τη μια φορά. Από μία καλύβα, 2 από την άλλη. Την επόμενη μέρα ακριβώς. Εκτιμώ λοιπόν, αγαπητέ μου Νίκο, ότι ο αριθμός αυτός θα έπρεπε να έχει να κάνει με την προσφορά. Εγώ δεν είμαι κατά των κατασκηνώσεων. Δεν μπόρεσα όμως ποτέ να καταλάβω. Πρόπερις δεν είχα επισκεφθεί, είχα πάει μια φορά τύπος έτσι. Πέρυσι όμως, επειδή πήγα, είδα κτλ., ο αριθμός των παιδιών που αποχωρούν θεωρώ ότι είναι υπερβολικά μεγάλος. Και αυτό, δεν ξέρω αν θα είναι ο Κώστας φέτος ή αν θα είσαι εσύ. Εγώ το εισηγούμε ως αντιμάρος του τυπικού. Α, είπα μήπως λόγω εισήγησης έχεις αναλάβει και αυτό. Θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο να σας βάζει σε σκέψη. Αντιλαμβάνομαι ότι πολλά παιδιά δεν μπορούν να προσαρμοστούν. Εκτιμώ όμως ότι ο αριθμός των αποχωρήσεων είναι μεγάλος. Και τα χρήματα δεν σαν εγώ. Και εσύ δεν συζητώ ότι τα χρήματα τα οποία ξοδεύονται είναι υπερβολικά μεγάλο το ποσό και πείτε μου εσείς ό,τι θέλετε. Διαμαντώπιση. Εκτός του ΣΑΜΕΑ όχι. Να φιλοξενούνται μόνο ΑΜΕΑ και τίποτα άλλο. Ψηφίζουμε. Θέλετε το λόγο. Δεν μου είπατε. Εντάξει. Ναι. Ναι. Εισηγητικά να το δεις το θέμα. Η ευθύνη της λειτουργίας της κατασκήνωσης είναι στο Δήμο. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό για τις ανάγκες κλπ. Θα κατανεμηθεί από το Υπουργείο. Ανοίξει το Υπουργείο ουσιαστικά. Τι μας ανακατώνει εμάς εδώ με αυτά τα ζητήματα. Οι κατασκηνώσεις έχουν ένα σωρό υποχρεώσεις και χρήματα δεν είναι και οι καταστάσεις καλές δεν υπάρχουν. Είναι ένα σωρό πράγματα τα οποία δεν ανήκουν στο Δήμο για μας. Να είναι κεντρικά κατασκηνώσεις και να τις χρηματοδοτούν και να βάνε και μόνιμο προσωπικό για τις κατασκηνώσεις και ένα σωρό πράγματα. Όχι εδώ δίμηνο, τώρα κρυφτούλια και ένα σωρό ζητήματα. Ο Δήμος έχει το διαχείριση, ο άλλος έχει την υπευθυνότητα. Εγώ καταψηφίζω σε αυτό. Ναι. Και εγώ καταψηφίζω αυτό γιατί διαφωνούμε ριζικά με το πελατειακό σύστημα που γίνονται προσλήψεις προσωπικού στην κατασκήνωση αυτή. Για ποιο λόγο δεν ακούσατε? Διαφωνούμε ριζικά για το πελατειακό σύστημα που γίνονται οι προσλήψεις. Δεν γίνονται θεσμικά όπως πρέπει να γίνουν. Έχεις να καταγγείλεις κάτι? Όχι, απλώς... Για να δικαιολογήσεις αυτό που λες διαφορετικά. Πρέπει... Ε? Δεν αγχώνουμε από χαλό. Λοιπόν... Εντάξει, ψηφίζουμε. Όχι, είπαμε. Ναι. Τον αριθμό και τα λοιπά, βεβαίως τον ψηφίζουν πρόσεξη, βεβαίως δεν μπορεί να λειτουργήσει κατασκήνωση χωρίς προσωπικό, αλλά με όλα τα προηγούμενα τότε. Κύριε, εντάξει, πάμε παρακάτω. Πάμε στο 15. Αίτημα επιχορήγησης του νομικού προσώπου και καδά, εισηγήτρια η κυρία Γούλα. Πήρες. Εντάξει είσαι. Ετούμαστε το ποσό των 50.000 ευρώ σαν επιχορήγηση για πρόσθετες ανάγκες του ΚΚΔΑ που έχουν προκύψει. Αυτό. Από πού θα το πάρει το δάνειο, του Δήμου? Από το Δήμο. Αφού την αίτηση την κάνουμε στο Δήμο. Ναι, αυτό είναι. Όχι, δεν είναι πρόβλεψη Σοφίας. 500.000. Πλάς 50. Ναι. Όχι, διαφωνώ. Καταλάβω πρώτα τις 500, τι θα δούμε. Κατάλαβα την... γιατί αυτή η κακή ήταν το ριζό. Υπάρχει προγραμματισμός που καταναλώνονται οι 500.000. Εδώ είμαστε, Σοφία, δεν χανόμαστε. Αυτή τη στιγμή διαφωνούμε. Μετά, ποιος, δεν ξέρουμε τι. Πρέπει να δούμε για ποιο είναι αυτές οι έκτακτες ανάγκες, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς με μια επιχορήγηση 500.000 ευρώ, να ζητάμε από το Μάιο μήνα στην 50.
Πάμε στο 16. Δηλαδή χορηγιούνται 50.000. Δεν καταλάβω τίποτα. Πώς θα γίνει 50.000. Πώς θα πού τα δώσω. Προφανώς από το αποθηματικό θέλει. Δεν έχουμε πίσω, δεν έχουμε. Δεν το είδαμε αυτό. Πάμε στο 16. Ματέωση του Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Προμήθεια Υγρών Καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αμφιλοχίας και των νομικών προσώπων 2016-2017 ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 455.967,09 ευρώ, διότι έπειτα από την προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης με τους ίδιους όρους της διακήρυξης δεν έχει κατατεθεί καμία προσφορά στην πλατφόρμα Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς και σύνταξη νέας μελέτης με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης σύμφωνα με τον νόμο 44-12 του 16. Ο κύριος Γενικός, ο κύριος Αλπός. Πήρες. Έλα. Όπως ακριβώς αναφέρει το θέμα, και να συνεχίσουμε και στην εισήγηση, ο διαγωνισμός ξεκίνησε πέρυσι, ήταν για τα οικονομικά έτη 2016 και 2017. Έγινε με τις διαδικασίες που προβλέπεται ανοιχτός, ήταν άγωνος, όπως και η διαδικασία της διαπραγμάτευσης. Πρέπει λοιπόν, αφού δεν ολοκληρώνεται πλέον χωρίς αποτέλεσμα και όπως αναφέρουμε και στην εισήγηση, και οι όροι για το νέο διαγωνισμό θα έχουν τροποποίηση σύμφωνα με το 44-12 του 2016, που είναι ο νόμος που ψηφίστηκε τον Αύγουστο πέρυσι και αφορά τις δημόσιες συμβάσεις. Πάνω ψηφίσεις. Ναι. Λευκό είπατε. Ναι. Ο κύριος Μελουνάς ή και εσείς. Ναι. Και εσείς. Εμείς ναι. Εμείς ναι. Εδώ ανήκω εγώ. Τι σε εσάς ανήκω. Τι μου λες. Λοιπόν, πάμε στο 17ο. Έγκριση διενέργειας προμήθειας. Προμήθεια ειδών τροφίμων για την παιδική εξοχή Μπούκας για το έτος 2017 και για το νομικό πρόσφυγο και καδά διάρκειας ενός έτους. Προμήθεια γάλακτος ευαπορέ για τους υπαλλήλους του Δήμου και του νομικού προσώπου διάρκειας ενός έτους 2017-2018. Ο κύριος Γενικός πάλι, ο κύριος Αλπός. Απόφαση για προμήθεια όσων αναφέρονται στην εισήγηση. Αφορά το κομμάτι των τροφίμων για την παιδική εξοχή Μπούκας για τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο και για τα άλλα τις άλλες δύο προμήθειες, όσον αφορά το ΚΙΑΚΑΔΑ, τους παιδικούς σταθμούς δηλαδή, και τις ανάγκες του προμήθεια γάλακτος για τις υπηρεσίες του Δήμου και των νομικών προσώπων που είναι δικαιούχοι, αφορά για τη διάρκεια ενός χρόνου από την υπογραφή της σύμβασης. Αυτή θα είναι η χρονική διάρκεια. Ο διαγωνισμός γίνεται ενιαίος για όλα τα τρόφιμα, έτσι. Συμφωνείτε. Ναι. Έλα, Κωστά. Πάτα, Κωστά. Ποιος ο κύριος. Πήρατε εσείς το λόγο. Πατήστε το λίγο. Όχι, άμα του παίρνεις όταν πατάς. Και δεν έχει και τόση αξία. Που λέει 17-18. Γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν λέτε από την υπογραφή της σύμβασης για δύο έτη, όπως είπατε τώρα για τα τρόφιμα. Για την προμήθεια καυσίμων το πάτε σε έτη 17-18. Αν τελεσφορήσει ο διαγωνισμός τέλος του 17, πάει το 17, σου μένει μόνο το 18. Για δε τα τρόφιμα που είπαμε τώρα στο θέμα που συζητάμε, λέτε από την υπογραφή της σύμβασης. Και λέω γιατί. Για τα τρόφιμα, ήδη έχουμε διαγωνισμό που είναι σε ισχύ για τα τρόφιμα. Όπως και για την προμήθεια γάλακτος, ενώ για τα καύσιμα δεν έχουμε. Ναι, δεν έχεις περιορισμό από τον νόμο όμως να κάνεις αυτό. Όχι, πρέπει να το βάλουμε από σήμερα άμεσα, γιατί δεν έχουμε διάσυμβαση σε ισχύ για αυτόν τον λόγο. Ωραία.
Κώστα, έλα. Κώστα, πάτα και λίγο, Κώστα. Εντάξει. Λοιπόν, καταρχήν από ό,τι ψηφίζω ναι για, για τον διαγωνισμό, θα ήθελα όμως να πω κάτι. Το φθινόπωρο που θα έρθουμε πάλι εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ψηφίσουμε το ποσό που θα έχει κατανοηθεί για τα τρόφιμα, θα ήθελα από τώρα, και να είναι ο κύριος Σκοπίδης, μιας και θα είναι υπεύθυνος πάλι, να μας φέρει ακριβή κατάσταση και των παιδιών που θα είναι στην κατασκήνωση και των τροφίμων που καταναλώθηκαν, τιμολόγια κτλ. Για να μην ξαναγίνει πάλι η ίδια συζήτηση που έγινε τον προηγούμενο φθινόπωρο και μας είπατε ότι πήγατε να μας βγάλει και τρελούς μάλλον και μας είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι στήχησε 7 ευρώ το κάθε άτομο και είναι και λίγα. Δηλαδή μια τετραμελής οικογένεια, για να καταλάβουμε εδώ μέσα τι είπαμε τότε, καταναλώνει το μήνα 840 ευρώ μόνο για φαγητό. Αποσιολόγιο, Κώστα. Ναι. Πάρα το Κώστα. Εντάξει. Είπα να μην απαντήσω και επειδή το ανέφερε και ο Γιάννης Προβιζάνος, γιατί μερικές φορές πρέπει να εκτιμήσεις αν αξίζει μερικές φορές να απαντάς ή όχι. Απαντάω λοιπόν και στο πρώτο θέμα. Ο Γιάννης είπε λοιπόν ότι λίγο το πολύ ότι πήγε και έκανε κατασκοπία της κατασκήνωσης και ρώτησε για τα παιδάκια. Χθες ήσασταν 7, σήμερα γίνατε 5, γίνατε 4, γίνατε 3. Απαράδεκτο και μόνο να το συζητάμε. Στην κατασκήνωση είμαι πρόεδρος ναι, αρκετά χρόνια, είμαι από το 2007 και μετά. Απολογιστικά στοιχεία, Κώστα, δεν πήγα να βγάλω ποτέ και κανέναν τρελό. Τα έχω η υπηρεσία οικονομική του Δήμου, ούτε πρόκειται να τα φέρω εγώ προσωπικά και τα ψηφίζουμε κάθε χρόνο στα απολογιστικά στοιχεία του Δήμου. Πόσα είναι για τρόφιμα, πόσα είναι για το προσωπικό. Υπάρχει ανάλυση η οποία αποστέλλεται κάθε χρόνο στο Υπουργείο, από το οποίο και χρηματοδοτείται η κατασκήνωση. Τώρα, μην παίρνουμε διαδικασία, αλλά είμαστε αστεία πράγματα. Εννοείται και κάποια παιδιά φεύγουν από την κατασκήνωση την πρώτη μέρα. Και 5 και 10 και τα μισά, αναπληρώνονται την επόμενη και πάει. Δεν είμαι εκπαιδευτικός. Προσπαθούμε τουλάχιστον να έχουμε τις καλύτερες συνθήκες διαβίωση για τα παιδιά. Έχουμε βάλει δραστηριότητες. Έχουμε επενδύσει πολύ και στις εγκαταστάσεις και στον εξοπλισμό όλα αυτά τα χρόνια. Και γίνεται πραγματικά μια σοβαρή προσπάθεια. Αυτό έχει εκτιμηθεί. Και έχουμε και ένα σωρό έγγραφα, ειδικά από την Μποσγκαμέα, ας πούμε, για την κατηγορία την οποία φιλοξενούμε και κάθε χρόνο. Ο αριθμός των φιλοξενούμενων ατόμων είναι αυξανόμενος. Ξεκινήσαμε να φιλοξενούμε 25 άτομα και τώρα φιλοξενούμε πάνω από 100. Και αυτό συνεχίζει κάθε χρόνο και περισσότερο. Τη Δευτέρα έχουμε μία σύσκεψη του Υπουργείου πάλι για αυτό το θέμα. Δηλαδή η κατασκήνωση της Μπούκας έχει γίνει προορισμός. Τώρα από εκεί και πέρα, στα όποια απολογιστικά στοιχεία έτσι, υπάρχουν στην υπηρεσία από το 10 και μετά. Δηλαδή μπορεί οποιοδήποτε να απευθυνθεί με αίτηση τέλος πάντων και τα παίρνει. Αυτά σας λέω είναι 2 σελίδες, δεν είναι δηλαδή πολλά, τα οποία αποστέλλεται κάθε χρόνο στο Υπουργείο. Τώρα εγώ δεν θα πάω και να κάνω, έφαγες μισή μερίδα, έφαγες μια μερίδα, θα φάει κι άλλος 2, θα φάει κι άλλος 1,5, θα φάει κι άλλος παραπέρα. Αν είναι δυνατόν ένας πρόεδρος να μπορεί να πει ότι θα κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Εγώ καλώ οποιονδήποτε στην κατασκήνωση να έρθει, όχι να έρθει ας πούμε για να κάνει από πίσω πόσοι ήσασταν, πόσοι θα είστε. Μπορεί να μπει μέσα και να μείνει κιόλας, να φιλοξενηθεί κιόλας. Έναν άκη. Από την προσινή πόρτα, ρε Σοφία, αλλά πας και ρωτάς, δηλαδή, παιδάκια εσείς χωρίς να το ξέρεις, θα λουνώ το παιδί, πώς είστε εσύ, πώς είστε. Δηλαδή, άμα έρχονταν ο γονιός και την ώρα και σου λέει, γιατί μιλάς στο παιδί μου, τι θα του λέγες. Είχες κανένα θεσμικό ρόλο να το ρωτήσεις. Να το πάρουμε και έτσι δηλαδή. Τι δημοτικό σίγουρο να πάρω, τι στο παιδί, το παιδί του αλουνού. Και ο πρωθυπουργός να είσαι. Τι του ζήτησα, δηλαδή προσωπικά αρχεία. Κάτσε, μιλάς με το παιδί. Την προσωπική του ζωή τι κάνει. Το ρωτάς πόσα παιδιά ήταν χθες μέσα. Πόσα κοιμούνται, να μην μου πει δηλαδή. Μισό λεπτό. Μισό λεπτό. Έχει συνομιλία δηλαδή με ένα Σοφία, ξένο παιδί μέσα σε ένα ξένο χώρο. Ήρεμα. Δεν μπορεί, εκτιμώ δηλαδή ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, σου έκανε να κάνει λοιπόν. Τώρα αυτό δεν το βρίσκω δηλαδή και λογικό να συμβαίνει. Και τα ακούω δεύτερη φορά από τον Γιάννη τον Πρεβιζάνο και δεν μιλάω γιατί λέω, δεν αξίζει τον λόγο να απαντήσεις δηλαδή σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, όσο είναι να κάνει με τα απολογιστικά, τα έχουν οι υπηρεσίες, υπάρχουν επιτροπές, υπογράφονται από επιτροπές η παραλαβή των προϊόντων κτλ. Ευχαριστώ πολύ. Ορίστε. Λοιπόν, κάποτε εδώ μέσα, Κώστα, μου είχες πει μια κουβέντα. Εδώ και 3-4 χρόνια, όταν πάλι είχα την ίδια άποψη, την οποία έχω και σήμερα, με ρώτησε: πήγες να δεις? Και σου είπα: όχι, δεν πήγα. Πήγαινε και τότε να μου πεις. Πέρυσι λοιπόν που πήγα, έγινε κατάσκοπος. Ευτυχώς δεν είναι πόλεμος, δηλαδή, να μην κλείσουν και φυλακή. Μισό. Για κατασκοπία μου είπες. Για κατασκοπία. Για κατασκοπία μου είπες. Να πω λοιπόν αυτό που λέει η Σοφία.
Μπήκαμε κανονικότητα από την μπροστινή πόρτα. Χαιρετήσαμε τους ανθρώπους, όλους. Καθίσαμε. Σας είχα πει ότι μας κεράσανε και μπισκοτάκι και πορτοκαλάδα. Και είπαμε να δούμε πώς είναι ο τρόπος που ζουν αυτά τα παιδιά. Δεν έχουμε δικαίωμα. Αν δεν έχουμε δικαίωμα, να ζητήσω συγγνώμη δημόσια. Εκτιμώ. Μισό λεπτό να τελειώσω. Σε άκουσα χωρίς να πω κουβέντα. Αλλά η λέξη κατασκοπία πρωτίστως. Έτσι είναι, γιατί πας και ρωτάς τον αργό του παιδί, κατασκοπία. Δηλαδή εσύ όταν θα πας σε μια ομάδα, θα ρωτήσεις, όλα παιδιά είστε από τον τόπο εδώ, έρχεται από αλλού, παίζετε μπάλα. Μισό λεπτό. Πρώτον δεν πήγα εγώ ούτε μέσα στα δωμάτια, δεν πήγα μέσα. Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν μπαίνεις, δεν ρωτάς τα παιδιά. Πρώτον ρωτάς τους υπευθύνους εκεί. Και εμένα ο υπεύθυνος μου είπε, έρχονται και φεύγουν. Δεν τους είχατε δασκαλέψει καλά. Δεν τους είχατε δασκαλέψει. Επειδή το χόντρινε στο παιχνίδι. Πρώτον, θα έπρεπε να μας εγκαλείς εμάς της αντιπολίτευσης, εάν δεν πηγαίνουμε να δούμε. Όχι γιατί πήγαμε. Αλλά όχι να μας λες ότι είμαστε κατάσκοποι. Και έχω δικαίωμα να πάω. Βεβαίως. Και έχω δικαίωμα να ρωτήσω. Και δεν πήγα κανονικά. Πού να πω. Είχε αντικλείδη. Από την πόρτα δεν πήγα. Μπορεί να έχει αντικλείδη, ρε παιδί μου. Από την πόρτα πήγα μέσα. Πού να πω δηλαδή. Για να είμαι νόμιμος από πού πρέπει να πω, μπορείς να μου πεις. Και αν θέλετε να ζητήσουμε άδεια, βεβαίως. Και τις ημερομηνίες που θα πηγαίνουμε, να σας κάνουμε αίτηση. Τι άλλο θέλετε ακόμα. Αλλά να μου λες ότι δεν έχεις δικαίωμα να κουβεντιάζεις με ένα παιδί. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι πρωτάκουστο. Νομίζω ο καθένας που θα καταλάβει είναι ότι δεν έχω δικαίωμα να συζητήσω με ένα παιδί. Ένα γενικό παιδί. Δεν το ξέρεις το παιδί. Τι το ξέρω το παιδί, δηλαδή άμα πάω στην κατασκήνωση ως δημοτικός σύμβουλος. Εσύ το ξέρεις το παιδί, εσύ το ξέρεις. Και είμαι πρόεδρος, και εγώ είμαι δημοτικός σύμβουλος. Και εγώ είμαι δημοτικός σύμβουλος, είπα να μην πρόεδρος. Και εδώ το καθένας από μέσα μπορεί να μπαίνει μέσα στην κατασκήνωση. Δεν έχει δικαίωμα ο κάθε δημοτικός σύμβουλος να μπαίνει μέσα. Βγάλτε λοιπόν μια ρητή διαταγή, κύριε Δήμαρχε, απαγορεύεται είσοδος. Βγάλτε το, κάντε το. Απαγορεύεται είσοδος στους πάντες. Είτε είστε λοιπόν, δημοτικό σύμβουλο, είτε οτιδήποτε. Γιάννη, κατανοητό. Κώστα, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Έχει προσωπικό τίποτα. Τι προσωπικό είχε. Τι είπατε, κύριε Μιλουνά, εσείς. Θα τα ακούσει, εσύ τι είσαι τώρα και που μιλάς. Όχι, πες μου τι είσαι, μα τελειώνουμε. Κάτσε εκεί που είσαι τότε. Κάτσε εκεί που είσαι. Κώστα, τι θέλεις, Κώστα, τώρα. Θέλεις προσωπικό, είναι το ζήτημα. Θα σου δώσω, αν είναι σε προσωπικό επίπεδο. Εντάξει. Ποιος είπε τρελό. Τέλος πάντων. Ορίστε. Εγώ δεν είχα ούτε διάθεση ούτε την όρεξη για να γίνει τέτοια παράταση για το θέμα της κατασκηνώσεως. Τα πράγματα είναι απλά και τα κάνουμε δύσκολο. Όσον αφορά, κύριε Κουπίδη, το ότι τα στοιχεία είναι στην Οικονομική Επιτροπή και δεν μπορείτε εσείς για κάθε τρελό να δίνετε εξηγήσεις. Στην Οικονομική Υπηρεσία, συγγνώμη. Και δεν μπορείτε για κάθε τρελό να δίνετε εξήγηση. Για κάθε τρελό. Τέλος πάντων. Βάλτε το κουβεντίο να ακούσεις. Βάλτε το βίντεο να ακούσεις. Εντάξει, αυτό είναι μικρό φως. Κάνω λάθος. Αν κάνω λάθος, συγγνώμη. Θα βάλεις το βίντεο να ακούσεις. Θα βάλεις το βίντεο να ακούσεις. Εγώ πάντως θα επιμείνω. Ούτως ή αλλιώς θα επιμείνω και το λέω σε όλους εδώ τους συμπολίτες. Όχι, παιδί μου. Εγώ θα πω και θα επιμείνω εδώ στους συναδέλφους της συμπολίτευσης. Αν οποιοδήποτε έχει οικογένεια και όλοι οι περισσότεροι εδώ μέσα έχουμε, εάν καταναλώνετε 840 ευρώ το μήνα μόνο για φαγητό, τότε ψηφίστε και τα έξοδα της κατασκήνωσης. Αυτό μας φέραν το προηγούμενο φθινόπωρο. 840 ευρώ το μήνα μια τετραμελής οικογένεια για φαγητό. Αυτή την κατανάλωση ψηφίσαμε. Εάν συμφωνείτε με αυτό, καλώς, τι φέρετε να τα ψηφίσουμε. Τι δικαίωμα έχω να έρθω σαν δημοτικό σύμβουλο. Αυτό δεν το ξέρω, ούτε έχω ψάξει ποτέ, ούτε ήθελα να κάνω. Αλλά λέω παράδειγμα. Πώς θα πω εγώ εκεί. Δεν το έχω ψάξει, ας πούμε, δεν το έχω ψάξει ποτέ. Ο καθένας. Άκουσε με λίγο πάνω. Ο καθένας έχει δικαίωμα να έρθει όποτε θέλει. Ζητάς όμως. Υπάρχει και ένας αρχηγός, έτσι, υπάρχει ένας προϊστάμενος.
Ζητάς και μπαίνεις μέσα. Επισκεπτήριο έχει καθημερινά για όλους όσους έχουν να κάνουν με παιδιά, κηδεμόνες σημεί. Έτσι. Από εκεί και πέρα, οποιοδήποτε μπορεί να ζητήσει πληροφορίες από τον αρχηγό. Από τον προϊστάμενο. Τώρα το να πάμε και να μιλάμε με τα παιδιά, ανεξάρτητα αν είμαστε υπουργοί, βουλευτές, δημοτικοί σύμβουλοι, πιστεύω ότι ο καθένας μας δεν έχει το δίκιο. Ούτε εγώ δεν το κάνω. Δηλαδή, εγώ ο ίδιος δεν το κάνω αυτό. Δεν πηγαίνω στα παιδιά να μιλήσω. Ναι. Μπορείς να έρθεις όποτε θες. Όποτε θες. Όποτε θες. Σαν πάνω Κατσικιάνη, όποτε θες. Ναι, όποτε θες. Όποτε θες. Σου το λέω για να ξέρεις. Τι διαδιά έχεις. Μπορείς να έρθεις κανονικότατα. Ναι, ναι, κανονικότατα. Να πω κάτι. Δεν ξέρω τι. Που πάει η κουβέντα. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα ή τη δυνατότητα, ούτε ο Δήμαρχος ούτε ο Δημοτικός Σύμβουλος, κανένας να μπει μέσα στην κατασκήνωση ασυνόδευτος. Κανένας. Ο οποιοδήποτε θα πει στην κατασκήνωση υποχρεούται να δηλώσει την παρουσία του στο φύλακα καταρχάς και μετά στον αρχηγό. Έτσι για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Υπάρχει ευαίσθητος πληθυσμός μέσα, ευαίσθητες ηλικίες. Μην τα ανοίξουμε τώρα. Για το άλλο, Κώστα, εγώ θα πρότεινα και εσύ και ο Γιάννης να μπείτε σε επιτροπή, έστω και άτυπη, δεν προβλέπετε, και να πάτε και να κάνετε τις διαδικασίες μαζί με τον Κώστα για τις προμήθειες και όλα τα υπόλοιπα. Εγώ σου προτείνω και εσένα και του Γιάννη να πάτε να κάνετε, να συμμετάσχετε στις διαδικασίες και των προμηθειών. Και τη εποπτεία να δείτε πόσα παιδιά πηγαίνουν, πόσα φεύγουν, πόσα αναπληρώνονται, πόσα είναι, τα αμαία που είναι, πώς περνάνε τη μέρα τους κτλ. Πάτε να τα δείτε. Όχι δύο φορές, πηγαίνετε κάθε μέρα. Να βιώσετε δηλαδή πώς εξελίσσεται τη ζωή στην κατασκήνωση. Γιατί εμένα ο δείκτης για αυτό το πράγμα είναι η Πωσγαμαία, να ξέρεις. Δηλαδή είναι η συνομοσπονδία των γονέων που έχουν παιδιά με ειδικές ανάγκες και κοιτάω τι λένε για την κατασκήνωση της αμφιλογίας. Γιατί η εικόνα μεταφέρουν. Της Μπούκας, δηλαδή. Και τι μεταφέρουν στα Υπουργεία και στους ανθρώπους με τους οποίους μιλάνε. Και σταματάω εκεί. Θα συμπληρώσω κάτι. Οποιοςδήποτε πάει στην κατασκήνωση της Υπουργείας και εκτός αμαία, τα ίδια καλά λόγια. Τότε μην μιζεριάζουμε. Δηλαδή, καλά λέμε, δεν περάσει, πληρώνουμε. Δεν είπαμε. Δεν είπαμε έτσι. Έλα. Εντάξει. Λοιπόν, καλώς. Εντάξει. Τον έχεις, Γιώργο, τον έχεις εσύ, του παράγκα κανείς. Έλα. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι κατά των εντυπώσεων. Δεν ασχολούμαι ποτέ με αυτές. Άσχετα αν χρησιμοποιώ λίγο φλέγμα αγγλικό σε μερικά θέματα. Λοιπόν, για αυτά τα δύο θέματα, το ένα με κάλυψε ο Δήμαρχος με τον Πρόεδρο, που είναι η επίσκεψη. Η επίσκεψη είναι ανεμπόδιστη σε οποιοδήποτε δημοτικό σύμβουλο και προφανώς και στους γονιούς. Προσέξτε όμως αυτό που είπε ο Δήμαρχος. Υπάρχει ένας αρχηγός. Όποιος θέλει θα απευθυνθεί στον αρχηγό. Και μάλιστα οι αρχηγοί εδώ των παρατάξεων θα μπορούν ακόμα και στην προσευχή συνοδεία πάντα του αρχηγού και αφού το συζητήσουν να παραστεί κιόλας και να φανεί κιόλας. Δεν μπορεί να τον εμποδίσει κανένας. Αρχηγός, ούτε ο φύλακας ούτε τίποτα. Ο φύλακας ποιον θα αναγγείλω, τον κύριο Πρεβεζιάνο. Προφανώς αυτή είναι η δουλειά του φύλακα. Ο αρχηγός είναι αρχηγός, ξέρουμε, πήγαμε στο στρατό εμείς τουλάχιστον στο Βάλτο και ξέρουμε από ιεραρχία. Ένα αυτό. Παίζεται ένα παιχνίδι πάλι με τις μερίδες. Φεύγουν τα παιδιά. Δηλαδή θέλουν να πούνε εδώ οι κύριοι συνάδελφοι ότι φεύγουν τα παιδιά αλλά εμείς δίνουμε και δείχνουμε κατανάλωση η ίδια ενώ έχουν μείνει τα μισά παιδιά. Αυτή η εντύπωση πρέπει να κλείσει. Και πώς κλείνει η εντύπωση αυτή που πιστεύω ότι λειτουργεί η κατασκήνωση σωστά και έχει παρουσιολόγιο και φυσικά έτσι βγαίνουν και οι μερίδες. Άρα λοιπόν, εφόσον φύγαν τα παιδιά, προφανώς σήμερα μπορεί να μαγειρέψαμε για 100, μας έφυγαν 5 παιδιά, οι μερίδες είναι 100. Ας τα φάνε και τα σκυλιά. Την επομένη μέρα οι μερίδες δεν θα είναι 100, θα είναι 95. Μετά από 20 μέρες θα είναι 50. Προφανώς τα κόστη βγαίνουν, πιστεύω εκεί υπάρχουν επιστήμονες που είναι αρχηγοί, υπαρχηγοί και φαντάζομαι αυτά τηρούνται. Και ανά πάσα στιγμή είναι στη διάθεση του οποιοδήποτε και πόσο μάλλον του Δημοτικού Συμβουλίου να ενημερωθούμε και να μην δημιουργούμε εντυπώσεις. Διότι τώρα μπαίνει και ένα άλλο θέμα, ότι επιτρέψαμε εν αγνία μας, εμείς δεν το γνωρίζουμε, ότι μεταδίδεται η συνεδρία. Άρα εδώ όποια εντύπωση εμείς την αφήνουμε και αναπάντητη και μερικοί φαινόμαστε λες και δεν έχουμε και άποψη.
ή είμαστε έρμεοι εδώ στη βούληση του Δημάρχου που είναι ο αρχηγός μας. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, να αποφύγουμε τις εντυπώσεις και τα πράγματα να λέγονται με το όνομά τους και να κάνουμε όσο μπορούμε σωστότερα τη δουλειά μας. Ευχαριστώ. Ναι, στην ψηφοφορία. Πάμε στο 18ο. Έγκριση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας κέντρων κοινότητας αμφιλοχίας. Εγκρίνουμε τον κανονισμό, το διαγωνισμό εγκρίνουμε σε αυτό. Να μην γίνει διαγωνισμό, τι είναι το. Ο κύριος Γραμματέας έχει το λόγο. Με τον παρόν κανονισμό που αφορά τη σύσταση και τη παρόντα, ευχαριστώ για τη διόρθωση. Κανονισμό, ο οποίος ρυθμίζει τη λειτουργία του κέντρου κοινότητας, ο οποίος θα λειτουργήσει τις επόμενες μέρες. Συγκεκριμένα, η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει άμεσα. Το ξανέχομαι πει όταν ψηφίσαμε και για την αποδοχή του προγράμματος. Τα κέντρα κοινότητας θα είναι τύπου ΚΕΠ, θα απευθύνεται όμως σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Δεν είναι τύπου ΚΕΠ, εντάξει. Τύπου ΚΕΠ. Θα απευθύνεται σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Τις λεπτομέρειες τις έχετε διαβάσει. Ο κανονισμός αφορά το σκοπό και το κανονιστικό πλαίσιο, αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ποιοι είναι οφειλούμενοι, πώς είναι η διοικητική και η οργανωτική και η οικονομική οργάνωση του κέντρου, η οργάνωση και η λειτουργία, σε ποια υπηρεσία υπάγεται, συγκεκριμένα στην κοινωνική υπηρεσία του Δήμου και είναι συμπληρωματική σε αυτό. Το ωράριο λειτουργίας, πώς τελεχώνεται. Μέσα θα δείτε στον κανονισμό ότι οι ειδικότητες που προβλέπονται είναι αρκετές. Εμάς με τη χρηματοδότηση του προγράμματος, η στελέχωση απαρτίζεται από 2 άτομα και αφορά έναν κοινωνικό λειτουργό και έναν διοικητικής υποστήριξης. Και τις υπόλοιπες λεπτομέρειες που έχει όσον αφορά για τη λειτουργία του προγράμματος. Αν είχε σε μεγαλύτερα κέντρα, σε μεγαλύτερους δήμους, το πρόγραμμα χρηματοδοτεί περισσότερα άτομα προσωπικό, καλύπτονται και με τις υπόλοιπες ειδικότητες. Και φυσικά, σε εμάς είναι επιχορηγούμενο η μισθοδοσία του προσωπικού και ένα ποσοστό, αν θυμάμαι καλά, περίπου 20% τα υπόλοιπα κόστη που είναι τα λειτουργικά, ο αρχικός εξοπλισμός κτλ. Ο κύριος Δήμαρχος. Δύο μόνο παρατηρήσεις στον κανονισμό, τυπικές είναι, δεν είναι ουσίας. Η μία για το θέμα της χωροθέτησης. Δεν θα είναι στην οδό Γεωργίου Στράτου 5, δηλαδή εδώ στο Δημαρχείο. Θα το βάλουμε ότι θα είναι στην Αμφιλοχία. Το πιθανότερο είναι ότι θα είναι στο. Στην Παλιά Πρόνοια. Ναι. Εκεί που στεγάζεται, ας πούμε, το Πρόνοια. Εκεί που στεγάζεται το ΓΕΦ και το γραφείο του ΙΚ. Και στην ίδια επίσης σελίδα να διαγραφεί το παράρτημα του ΚΕΜ ότι στεγάζεται σε ένα διακριτό χώρο εντός του κέντρου κοινότητας, γιατί δεν έχουμε ΚΕΜ εμείς, δεν έχουμε κέντρο ένταξης μεταναστών δηλαδή εμείς εδώ. Εντάξει, αυτές δύο παρατηρήσεις. Οι υπόλοιπες είναι και ο πρότυπος κανονισμός που έχει το Υπουργείο, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, προχωρούμε. Προχωράμε. Οι ειδικότητες, Σοφία, δεν είναι δεσμευτικές. Εφόσον υπάρξουν και εφόσον. Επειδή μπορεί να λειτουργήσει επικουρικά και συνεργάζεται με την Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας και Ανάπτυξης, ας πούμε, εφόσον υπάρχει στο Δήμο. Μαντώ. Αν το αναπτύξει αυτό. Έχει τελειώσει αυτό. Έχει τελειώσει. Ναι. Τόσο ΑΣΕΠ έχουμε. Λοιπόν, πάμε. Θα γίνει άμεσα η πρόσληψη. Ναι, επί της ψηφοφορίας. Θέλεις το λόγο. Να σας πω ότι αυτό έχει μπει και στα προαπαιτούμενα έτσι, του νέου μνημονίου του Τετάρτου για να χρηματοδοτηθεί κατά προτεραιότητα. Επειδή πάει για φτώχεια η κατάσταση μεγάλη. Δήμαρχε, το κλείστε. Εγώ δεν το κλείσα. Όχι. Τώρα πατάω. Πάμε, ωραία. Ο Δήμαρχος δίνει αμέσως φως. Εσύ είπες, το
να πατάω, αλλά μπορεί να ακούσει κάποιος παραπατάω. Όχι, όχι, δεν παραπατάμε τώρα. Ειδικά για τα κέντρα κοινότητες δεν παραπατάμε καθόλου. Η δημιουργία του κέντρου κοινότητες, όπως εν πάση περιπτώσει αυτό που μας δίνει εδώ ο κανονισμός, είναι του εργαλείου για να δημιουργηθεί. Ο κανονισμός, πόχνη. Η δημιουργία του κέντρου κοινότητας, μέσω των οποίων είναι η διαχείριση της ακραίας πτώχειας, κατά τη γνώμη μας. Τώρα εδώ παρουσιάζεται ως είναι κάτι σαν κατόρθωμα. Δεν είναι καθόλου κατόρθωμα, με την έννοια ότι οι φορείς υλοποίησης εκτός από το Δήμο είναι και άλλοι φορείς που συστήνονται κλπ. Από ΜΚΟ μέχρι ιδιωτικούς φορείς και όλα μέσα. Κέντρα κοινότητας, όχι. Τα κέντρα κοινότητας. Είναι. Οι ΜΚΟ θα μπουν. Πώς, γιατί το λες αυτό. Συστήνονται είναι κι άλλοι. Αφού λες, λέει εκεί στον κανονισμό. Και στη... Ναι, αυτό βέβαια είναι στο παράλληλο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Εν πάση περιπτώσει, να μην κάνουμε διάλογο. Δύο κουβέντες εγώ θέλω να πω. Και από εκεί πέρα πες ό,τι θέλεις σε αυτά τα πράγματα. Μέχρι που σέρνει και σε εθελοντών είναι. Αυτό τι έλειπε και του εθελοντέ τώρα. Σαν έργο να τσβάνει και να κάνει και δουλειέ σε αυτά τα ζητήματα. Και το ζήτημα υπάρχουν οι συμβάσει των έργων και η μερική αποσχόληση. Και του εργαζόμενου. Εμεί λέμε ότι αποτελεί άλλη μορφή ιδιωτικοποίηση των κοινωνικών υπηρεσιών που υπάρχουν. Η δικιά μα άποψη είναι ότι να στελεχωθούν με επιστημονικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό και να μην τα πετάμε τον μπαλάκι στου άλλου. Άμα δει αναλυτικά κάποια θέματα εδώ μέσα, βάλει ζήτημα, ας πούμε, λέει για παράδειγμα, για τα ζητήματα της υγείας θα ασχοληθεί. Εδώ γίνεται μπάχαλος στα ζητήματα υγείας και λοιπά, υποστελεχώνονται τα κέντρα υγείας, τα νοσοκομεία, ένα σωρό ασφαλιστικά δικαιώματα, οι πρόνοιες και λοιπά, τους ασφαλισμένους, και αυτήν εδώ τάχα δεν είναι υπηρεσίες της Ρωμά. Αυτά τώρα, να μπαίνουν μέσα ο κόσμος να δουν τα συσίτια φτώχειας. Δεν είναι πράγματα αυτά τα οποία περιπτώσει αρμόζουν σε καθά, είναι διαχειρίσεις φτώχειας και προβληματικά θέματα. Αντί να παλεύουμε για ποια ουσιαστικά ζητήματα όπως είναι περιπτώσει το να έχει επιστημονικό, διοικητικό προσωπικό οι κοινωνικές υπηρεσίες οι δικές μας, βάζουμε την ιδιωτικοποίηση από τα πλάγια. Επίσης, κάποιοι είδα για τα παιδιά. Το κέντρο κοινότητας λέει εφόσον δύνατα να εξυπηρετεί και υποστηρίζει παιδιά και εφήβους σε θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού, μαθητές με μεθυσιακές δυσκολίες και γενικότερα κάθε πολίτη που προσέρχεται ζών. Δηλαδή, τι θα τη κάνει φροντιστήρια, τι θα αντικαταστεί. Στο σύνολό, επειδή ιδιωτικοποιείται αυτό το πράγμα που λέμε, εμείς καταψηφίζουμε αυτό, να μην επεκταθώ τώρα και τρώω το, τα παιδιά, το χρόνο. Ψηφίζετε για ή όχι. Ναι. Ψηφίζουν όλοι οι υπόλοιποι. Εκτός από τον κύριο Κασιγιάννη. Και πάμε στο 19. Αναμόρφωση ισχύοντος προϋπολογισμού Δήμου Αμφιλοχίας Οικονομικού έτους 2017. Διαμάντο, να προσέξετε. Ναι, Δήμα, πρόεδρε, είχα πει στην αρχή. Δεν ξέρω αν κουράσκανε. Έλα. Ένα θέμα που είχα και μια ερώτηση. Ένα λεπτό, δεν τελειώσαμε. Α, γι' αυτό λέω, να μην το ξεχάσουμε. Δεν τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε. Πάμε, παιδιά, στο όχι άλλο. Μια πενταμελή επιτροπή. Πενταμελή, όχι. Ναι. Παιδιά, πάμε για κατάρτιση και ψήφιση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτό θα το αναβάλουμε, επειδή λείπει ο κύριος Τσούκας. Αλλά όμως τώρα, εγώ κάνω και μία πρόταση τώρα. Να βάλουμε 5 συμβούλους εδώ, από όλες τις παρατάξεις, να κάνουμε ένα συμβούλιο εκεί, να πούμε, διαβούλευσης, να έρθουν να το δουν τον κανονισμό, να τον επεξεργαστούν και να είναι ένας εκ των 5, ένας... Εγώ θα σας δώσω τις παρατηρήσεις που έχω. Πέρα από αυτό, εγώ θα σου έλεγα και εσείς, επειδή μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία, αυτές τις παρατηρήσεις να τις δώσετε στην Επιτροπή. Όχι ρε, ας καθίσετε εκεί πέρα 4 άτομα από κάθε παράταξη. Αυτό λέω τώρα. Γιατί αυτή η διάταξη, γιατί η άλλη, γιατί προφανώς έπρεπε. Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν θα παραστώ σε αυτή. Εσείς σαν αντίληψη, εν πάση περιπτώσει, να το εξήγησε. Εσένα και προς τους. Όχι, άλλο. Όχι, δημαρχία. Δεν θέλει να είναι. Ουσιαστικά είναι επειδή είναι κανονισμός ο οποίος για μας είναι στην εφαρμογή του Καποδίστρια.
που τον καταψηφίζουμε. Υπάρχει αυτό, θα τη βάνεις με τον κανονισμό, να σε φέρεις ένα, θα πω κάποιες κύριε, σας ευχαριστώ πολύ. Στο τέτοιο. Ένα α, έχουμε ένα θέμα. Αν θέλετε να κάτσει, ναι, ναι. Είναι θέμα του επαγγελματικού τεχνών. Έχει ένα θέμα. Άμα θέλετε, Γιάννη, εγώ δεν έχω. Βάλτε το πάνω. Επειδή είναι κουρασμένος ο κόσμος και δεν ήθελα. Όχι. Εν πάση περιπτώσει να θα το κάνω σύντομο. Θα το μαζέψω. Επειδή είχα μια συνάντηση με τις επαγγελματικούς τέχνες, οι οποίοι ο κόσμος ανησυχούν για την μετά το δρόμο εποχή της αμφιλοχίας, έχουν και την αυτοκριτική της εδώ σε ένα σημείο που απόδωσαν ότι δεν ασχολούμαστε όλοι. Εν πάση περιπτώσει όμως προτείνει κάποιες παρεμβάσεις κυρίως καθαριότητας ανέξουδης και έχνε την εντύπωση ότι μετά που θα βγει ο δρόμος απ' έξω που βγήκε θα υπάρξει αφανισμός. Τα βλέπουν σαν πληγές. Είναι από την δυτική μεριά να πάρει στην αμφιλοχία μέχρι την ανατολική παίρνοντας το δρόμο. Υπάρχουν οι πληγές όπως τις αναφέρνει τη μία αξιοποίηση της δυτικής πλάτης. Εν πάση περιπτώσει, επειδή και τα οχτάμενα μπήκαν και κάνανε κάποια δουλειά στην καθαριότητα και πάνω από την ανατολική πλάση, εγώ δεν το παραβλέπω, αυτά μου τα είχαν δώσει εμένα εδώ και 20 μέρες, δεν είχε γίνει αυτή η καθαριότητα. Παρένθεση βάζω εγώ, η αναγκαιότητα των οχτάμενων που δουλεύουμε τώρα, πόσο σημασία έχει για μόνιμο και σταθερό προσωπικό να έχουμε να κάνουμε δουλειές. Ποιος θα σου πληρώνει? Αυτό θέλει διεκδίκηση, Δημαρχή. Το έχουμε ξαναπεί. Δεν μπορεί τώρα έτσι να λειτουργεί και δεν μπορούν. Είναι θέμα φιλοσοφίας και αντίληψης. Τώρα, η Τσίνη Πλάζ, είχε πει ο Κουπίδης για τη Δυτική Πλάζ πέρυσι, ότι έκοψε το νερό για λόγους κατανάλωσης. Εγώ πιστεύω φέτος, αφού δεν αξιοποιεί την κοινή η καθαρίσκη από τα οκτάμενα, το είδαμε αυτό, το θέμα είναι ότι δύο μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο, να μπει νερό για κάποιους ανθρώπους θα κάνει και δεν ξέρω τις διακρίσεις, γιατί η γνώμη είναι. Τώρα, το θέμα της Μαρίνας είναι εγκατελειμμένο πλήρως. Σκουπίζει, πώς το λένε, πλυντήριο λεωφορείων το χαρακτηρίζει εδώ μέσα. Σπασμένα. Κώστα, εγώ βάζω τι δώσανε οι επαγγελματίες να τα μεταφέρω. Έκρινα ότι δεν είναι σωστό να έρθουν εδώ μέσα, γιατί κάποια θέματα προχωράνε και ο Δήμος μπορεί να τα κάνει. Επειδή τα ζητάνε. Δεν έχει σημασία να μην γίνει την τσιχάβρα. Μια πρόταση είναι. Να πάρθει υπόψη. Ναι. Ο χώρος συντήρησης των σκαφών. Εκεί πέρα. Πρέπει, ας πούμε, εκεί να καθαριστεί, να δοθεί, είναι ένα σωρό πράγματα τα οποία λένε. Τώρα, πηγαίνοντας προς τα ανατολικά, για το θέμα, είχε πει ο Παπούλιας από τα πέρσι το Πάσχα ακόμα, θα πάρει το περίπτωρο του Κατσούδα. Εκεί είναι σπασμένο το τζαμ και κρεβάτι, γράφει εδώ μέσα, υπάρχει και σύρεγγες βρίσκουν και είναι η παιδική χαρά δίπλα. Αυτό πρέπει να φύγει από εκεί πέρα. Είναι συγκεκριμένα πράγματα. Επειδή μου σταματάνε κάποιοι κόσμοι και λοιπά. Αυτό τώρα το κρεβάτι μέσα με τις σύρυγγες, με αυτά που καταγγέλνουν εδώ καλώς, και τα έχουμε και δει, θέλουν μια συμμόρφωση. Το ίδιο και το γυφεράκι πέρα στα Σιρδίνια. Ο κόσμος βάνε αυτά τα ζητήματα. Εγώ θα προσθέσω σε αυτό, σαν δημοτικός σύμβουλος, απέναντι από το νεκροταφείο έχω ζητήσει, άμα δεν μπορεί ο ιδιώτης, να μην λέμε πολλά τώρα, θέλει ένα καθαρισμό είσοδο τη πόλη. Α βοηθήσουν τα οχτάμενα και όπως μπορείτε να το συμμορφώσετε, όχι το μέρος του δικό του. Είναι χάλια τα πράγματα και εκεί πέρα φαίνεται. Είναι η πρώτη εικόνα. Μα κοιτάξει το μάτι δεξιά, όποιο μπει μέσα, έχει πρόβλημα. Δεν είναι καθαρό τώρα, δεν λέμε κάτι υπερβολές. Εγώ επιμένω στην άλλη είσοδο τη πόλη, το ξανασυζήτησαμε πέρσι, που ήταν ο λαϊκός αγώνας δρόμου. Δυο παιδιά εμένα που έκαναν αναστροφή στα 10 χιλιόμετρα, μου είχαν πει τι σκουπιδαριό είναι εδώ. Το βλέπω ο κόσμος. Εκείνη είναι η ιδιότητα που χωματιρεί για μένα και πρέπει να κλείσει. Να λειτουργήσει απάνω εκεί, ξεράθηκαν τα χόρτα, πλέτει ότι είναι τα κλαριά. Και φαίνονται τα σκουπίδια. Ξηραίνονται τα χορτάρια. Πώς το λένε, τι κλαριά βάνεται εκεί, και φαίνεται το σκουπιδό του. Εγώ θα στο βάλω σε διαφορετικά να λειτουργήσει απάνω εκεί, αυτό πάμε στο πλατό, δεν ξέρω τι και λοιπόν. Αυτές είναι και παρατηρήσεις δικές μου. Τώρα, κλείνοντας το θέμα, θέλω να πω και δύο πραγματάκια. Σε όλα αυτά τα ζητήματα, εγώ έχω μία αίσθηση ότι κάποια πράγματα αγοράστηκαν εδώ και δεν χρησιμοποιούνται, Δήμαρχε. Έχουν πεταμένα λεπτά, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος. Να μην είμαι εκεί τόσο πολύ. Το καταρχήν είναι η πλαστική, πώς λένε, η κάδη. Καλά, εδώ στο λιμάνι λένε οι επαγγελματίες δεν έχει κάδο να πας πέρα ή προς τα πέρα, αλλά σπάνε. Δεν είναι θέμα να μπουν κάποιοι σιδερένιοι απέναντι στην ένωση στο δημοτικό πάρκινγκ που υπάρχει. Είναι ένα σιδερένιο αθάνατο εκεί. Τον βλέπω. Εδώ όλο σπασμένο κάδο παίρνουμε το μάτι μας. Τα μηχανήματα, η σκούπα είναι κάτω στο σαπλαούρα. Το μηχάνημα ο καταστροφέας από τα κλαριά. Αυτό είναι στο σαπλαούρα. Η σκούπα είναι στο Σταύρο.
Οι άλλοι είναι κάτι, δεν ξέρω πού είναι αυτά τα μηχανήματα. Κάποια πήρε τα μέτρα λεφτά. Μπήκα εδώ σήμερα το πρωί για να πάω στο. Πώς το λένε εκεί στην υπηρεσία, κάτι στα ΚΕΠ. Είναι και εκεί που πατάνε οι υπάλληλοι την κάρτα. Γιατί το είσαι εκεί το μηχάνημα. Τι δεν πατάτε κάρτες. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι μια παρένθεση. Δεν θέλω να το τραβήξω πολύ. Εκείνο που με καίει προσωπικά, εμένα σαν δημοτικό σύμβουλο και τα προσυπογράφω αυτά που λένε, είναι αυτό το πράγμα τη ιδιότυπη κομματηρία που είναι εκεί πέρα. Για μένα είναι παράνομο, δήμαρχε. Το παράνομο και το νόμιμο δεν το πάμε με αστική έννοια, να πάμε στον εισαγγελέα και τέτοια. Πολιτικά μιλάμε. Δεν θέλω εγώ τέτοιε αυτέ, αλλά σα το τονίζω πάλι ότι εκείνο δεν πρέπει να λειτουργεί. Και το θέμα των δαπανών κλπ. Αυτό. Και η ερώτησή μου είναι, αυτά που λέει για το ελεκτικό συνέδριο, πες μια κουβέντα για του συμβασιούχου. Αν έχουμε εμεί κάποιον εδώ και αν μα αφορά. Την απόφαση πήρε χτες. Αυτό, τίποτα άλλο. Αυτή είναι η πρόταση. Μπορούν να ληφθούν υπόψη, να διορθωθούν κάποια. Εντάξει, πάνω. Ναι. Κλείστο λίγο. Ναι. Έλα, κύριε Παπουλιά. Πάνω μία διευκρίνηση, γιατί δεν σε πρόλαβα να σε ακούσω από την αρχή. Σχετικά, αυτά ήταν αιτήματα των επαγγελματιών εδώ της Αμπλοχίας, ναι, όσον αφορά την καθαριότητα. Ναι. Για τα δικά τους τα κομμάτια, τα έχουν πει. Επειδή είμαι γέννημα θρέμα αμφιλογιώτης και είσαι γέννημα θρέμα αμφιλογιώτης και γυρίζεις όλη τη μέρα, έχεις δει τίποτα παρατυπίες που κάνουν οι ίδιοι επαγγελματίες όσον αφορά την καθαριότητα? Ανέφερες για κάδους. Βλέπεις εδώ στην παραλία ότι έχουν μεταφερθεί από επαγγελματίες κάδοι πέρα από το χώρο που έχουν τοποθετηθεί. Μετακίνησαν οι επαγγελματίες κάδους μέσα στην παραλία. Επειδή τις βολεύει. Οι επαγγελματίες παίρνουν με σακούλες τα απορρίμματα και πάνε και τις αδειάζουν σακούλες και τις ξαναπαίρνουν. Οι επαγγελματίες βγάζουν και έχουν κάνει χωματερές τη μισή πόλη. Και καθημερινά καθαρίζουμε και επαναλαμβάνεται. Και τώρα, μα κατέβουμε, θα δεις την παραλία εδώ πάνω στα παρτέρια, στην παραλία Χαρτοκιβώτια. Ποιος θα κάνει αυτά? Η παραλία ήταν το πρωί 11 η ώρα, ήταν πεντακάθαρη, γυάλιζε. Και τώρα ποιος το κάνει? Οι επαγγελματίες. Οι επαγγελματίες παίρνουν τα σκουπίδια και τα στρώματα και πάνε και τα πετάνε στη θάλασσα. Ενώ ξέρουν ότι υπάρχει υπηρεσία, υπάρχει φορτηγάκι, με ένα τηλέφωνο να πάμε να τα πάρουμε στο σπίτι, στο μαγαζί. Οι επαγγελματίες δεν τα κάνουν αυτά. Οι επαγγελματίες δεν βρωμίζουν την παραλία. Όχι, εκτός από τα μαγαζιά, οι επαγγελματίες δεν τα πετάνε. Εγώ τα πετάω, εσύ τα πετάς. Εσύ το πολύ πολύ να πετάξεις και να πετάξεις ένα χαρτί από μια τσίχλα. Αυτή είναι. Άρα οι παρατηρήσεις που κάνε. Δεν ευσταθούν. Σαφώς, ας πούμε, εδώ περνάει η μισή Ευρώπη. Ή τουλάχιστον περνούσε μέχρι χθες. Αλλά και σήμερα συνεχίζει από την αμφιλοχία. Ο Πετρινίκος καθαρίζεται κάθε δεύτερη μέρα τουλάχιστον και εσύ περπατάς πέρα, βλέπεις ότι συνέχεια σκουπίδια. Ποιος θα κάνει? Έτσι δεν είναι? Όχι, δεν κάνουμε διάλογο πάνω. Όχι, γιατί ζήτησε. Όπα, λίγο. Η κυρία Γούλα έχει το λόγο. Κλείσου, Άγγι. Το κλείσε. Έλα, εντάξει. Γιατί δεν τον πήρε, μωρέ, πάνω. Όχι, λέω γιατί δεν είναι του Άγγι. Α, εντάξει, θα κάνουμε διάλογο τώρα να πούμε τύπου Άγγι τώρα. Σου απάντησε. Απάντησε τι και ο Άγγι αυτό που είπε. Πε το, έλα. Εγώ θα ήθελα να ενημερώσω και να σας προσκαλέσω όλους. Αύριο κάνουμε με το ΚΙΚΑΔΑ μια εκδήλωση για τη γιορτή της μητέρας. Είναι στις 7 η ώρα το απόγευμα. Δεν είναι μόνο για γυναίκες, ούτε μόνο για μητέρες. Γίνεται σε αυτό το χώρο που είμαστε τώρα, στις 7 η ώρα το απόγευμα. Θα υπάρχει μια ομιλία στην αρχή, μετά συμμετέχουν οι παιδικοί σταθμοί, συμμετέχει το ΚΑΠΗ με χοροδία και η φιλαρμονική με μουσική. Θα είναι μια ωραία εκδήλωση και δεν είναι μόνο επειδή είπαν κάποιοι ότι είναι για γυναίκες, ότι είναι για μητέρες. Όλοι έχουμε μητέρα, όλοι τιμούμε τη μητέρα. Άλλο μάνα, άλλο μητέρα έχουν βγει, γιορτέ. Η ίδια γιορτή. Θες κάτι? Ένα λεπτό. Σε αυτό το θέμα τώρα, εντάξει. Δεν εννοώ το Δήμος, ούτε όλοι οι επαγγελματίες. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια συνύπαρξη και μια αντίληψη, μάλλον μια αντιληπτικότητα, ότι τα δεδομένα αλλάζουν. Δεν θα είμαστε στην απομόνωση, Παναγιώτη. Είναι ευκαιρία με την έξοδο των οχημάτων από την αμφιλοχία, η αμφιλοχία να γίνει, όπως και το Μενίδη, πολύ καλός προορισμός και επισκεψιμότητα. Και τα στοιχεία αυτό δείχνουν. Αλλά θέλει όμως μια αυτοσυγκράτηση και κυρίως μια υπευθυνοποίηση των πάντων. Δεν μπορεί να τα περιμένεις όλα από την Δημοτική Αρχή. Δηλαδή,
Δεν μπορεί η Δημοτική Αρχή να παίρνει τηλέφωνο την αστυνομία για να πάει να κατεβάσει τα αυτοκίνητα από το πεζοδρόμιο. Ορισμένα πραγματάκια είναι πάρα πολύ απλά, ξέρετε. Πολύ αυτονόητα. Δεν πάει να πει ότι ξέρεις, πάω και πετάω τη σακούλα στον δρόμο και μετά παίρνω τηλέφωνο το Δήμο, α, βρώμησε η πόλη, γιατί αυτό γίνεται. Σε μεγάλο βαθμό. Όχι όλοι όμως, δεν το κάνουν όλοι. Και υπάρχουν και ορισμένοι που είναι εντελώς ασυνείδητοι, που πάνε και πετάνε υψηλό ρηπατικό φορτίο μέσα στη θάλασσα. Έτσι, για να μην του πω τώρα περισσότερα πράγματα. Δημοσίευση, μία φιλίδα στα Γιάννενα.